Είναι πάλι το δικό σου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Όχι, το τραγούδι είπα να πεις. Αλλά εντάξει, κάνε κάτι σε αυτό. Καλώς ήρθατε στο ντουέτο. Καλώς σας βρήκαμε. Από τώρα, μα ζαλεί τον έρωτα από τώρα. Πόσα λεφτά να βάλω στο Ιταλία-Σουηδία. Πες ένα νούμερο. Βάλει 35. Ιταλία στην κανονική διάρκεια, 2,45. Over 2,5-2,30. Με handicap μείον 1 θα το παίξω. Ξέρεις το handicap, έφτασε στον Καναδά. Ναι, ξέρεις, αυτό που οι αθλητές δεν ξέρετε, ρε φίλε. Τι να ξέρουμε, να παίζουμε στοίχημα. Ναι, όσοι πια παίξαν στοίχημα αθλητές, τους πιάσαν, τους μαγκώσανε. Αλήθεια είναι αυτό. Καλά, εντάξει, μην τα παραλέμε τώρα. Τι μην τα παραλέμε. Να τον μαγκώσανε τον άλλον αυτόν. Δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Άμα καταγγέλλεις κάτι. Αυτό, από ό,τι διαβάζω εκεί. Διαβάζεις τι, το μάθες αυτό, το διάβασες αυτό. Το ξέραμε από παλιά μου. Δεν το έγραψε κανείς, είναι κοκοκό. Δεν το έγραψε κανένας. Δεν το έχουμε γράψει. Χρόνια το ξέρω. Είναι η εκπομπή του ΕΤΟ λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα. Η ώρα είναι 8 και 4, ανυπομονεί ο κόσμος. Να πάρει θέση για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική επικράτεια και πρώτα απ' όλα για τις εκλογές και τα αριστεράς. Δεν κατάλαβα τίποτα. Αυτοί που πήγαν και δώσαν 3 ευρώ. Πραγματικά εγώ, δηλαδή πήγα ψηφίσαν για να ξαναβγεί η Φόφη. Δηλαδή φίλε, ωραία καταλαβαίνω, εντάξει. Και πήγαν και όσοι 200.000. Έτσι λένε, εντάξει, αυτά 600.000. Διατρία θα το κάνεις αυτό, διατρία. Α, είναι σαν τους άντρες και αυτό. Είναι ρε φίλε όπως στη σκηνοθεσία του Μπιζίμ τότε επί Πασόκ που φαινόταν 2 εκατομμύρια να είναι και ήταν καμιά 250.000. Έτσι. Θεός φίλε. Πάω κάρα κέρδισε και στο Βόλεϊ. Με τα λέμε όλα 3-1. Πριν από λίγο. Το τέταρτο σετ τη μόνο. Πήραμε έναν, ρωτάω το πρωί του Πασκευάδη. Εσύ ο Πασαδόρος πώς πάει. Εντάξει, ναι, δεν είναι και κουρνέτας. Βλέπω το τέταρτο σετ. 8-2 μόνος του το πήγε με δικό του σερβίς. Σερί. Ναι, ναι. Και όχι, και όχι δυνατά. Αυτά τα τεχνικά, τα αστικά που κάνουν. Τα, ναι, ναι, αυτά τα ωραία, τα μολοκτά. Ναι, ναι, αυτά. Αυτά τα ωραία. Τέλος πάντων. Θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι τις 10, εκπομπή του ΕΤΟ, εκπομπή διασκέδασης, ενημέρωσης, εκμάθησης πάνω απ' όλα, γιατί ο υπεραθλητής δίπλα μου πάντα έχει τη δυνατότητα να σας μάθει πράγματα, να σας περάσει μηνύματα, το πώς λειτουργεί μια ομάδα, να ακούει το παιδί σας και να μην κάνει ποτέ καριέρα. Πήγα στο γήπεδο πριν, να ξέρεις. Πήγα, είδα Εθνική Ελπίδων. Τι να δεις μωρέ τώρα. Μπαίνει που λες, είμαι με τον Κούλι τον κολλητό μου. Χτυπάει το τερματοφύλακά μας, μόλις έχουμε βάλει τον γκολ με τον Μανθάτη. Πρώτο στίγμα ότι δεν το έχει ο τερματοφύλακας. Κάνει να αλλάξει 12 λεπτά. Πού είναι, τι έπαθε, να πούμε, βλέπαμε στον πάγκο, ο ένας περιμένει να βγει, είναι εκεί στη μέση για να βγει. Πού είναι ο άλλος, ντύνεται, ξέρεις και θα βάλει κάποια τουαλέτα να πάει στο πάρτι της Μαρίας της τουαλέτας. Ωραία. Δεν ήταν έτοιμος. Μπαίνει μέσα. Ενώ λοιπόν αυτοί που πρέπει να του πούνε έλα γερά πάμε και τα λοιπά είναι συμπαίκτες του, ναι. Μπαίνει μέσα, σφίγγει γροθιές, κάνει ράνι. Πάμε γερά. Πάμε γερά, αυτά, όσο του λέω τον Κούλι θα το πνίξει. Μου λέει γιατί το λες, κοίτα τώρα με το που είδα τη γροθιά λέω εγώ και το πάμε και άντε γερά που το κάνει για να πάρει αυτός ψυχολογία, εντάξει. Ναι, γεράδι. Να φτιαχτεί. Ναι. Λεγάρα. Ναι, γίνεται ένα σούτ να πούμε έξω την περιοχή, σηκώνει τα χέρια, πιάσει την μπάλα, δεν την πιάνει. Γλίστρισε. Έφυγε από μέσα. 1-1. Χάνει και μια μεγάλη ευκαιρία η Εθνική με 10 παίκτες κιόλας. Στο τέλος έριξε 1-1. Κρίμα, μπορούσαν να κερδίσουν τα παιδιά μας. Δεν πειράζει. Αλλά πώς φαίνεται αυτός που θα κάνει την γκέλα, ρε φίλε. Φαίνεται. Και ψυχολόγος. Και ψυχολόγος. Ο Κόρκας. Κόκλας. Κόρκας. Πρέπει να με διορθώσει κιόλας το όνομά του. Η μισή Ελλάδα το λέει λάθος. Φιλέ, να τους δυσκολεύεις, να μην σε θεωρούν δεδομένο. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τέλος πάντων, είχαμε Άρης, ΠΑΟΚ Άρης, νίκη για τον ΠΑΟΚ. Όλοι όσοι το είδανε, όλοι όσοι τον είδαν, η Λία σήμερα έχει βαρθεί να μου στέλνει μηνύματα την ώρα της εκπομπής. Δεν την έχεις πει ότι κάνουμε εκπομπή μαζί. Ναι. Ξέρει τι κάνουμε εκπομπή. Απλά το έκανε μία το μεσημέρι, το κάνει μία και τώρα. Τέλος πάντων.
Η ουσία είναι ότι έχουμε θεματάκια. Φάει τον πινελίκι. Κύριος να είσαι βρε. Ναι. Σου κόβει το ρυθμό ρε. Ναι, θέλω να πω και καλό ταξίδι στις αδερφές Καρντάσιαν. Πρέπει να είναι εκεί πέρα λίγο πριν την Αθήνα που φτάνουν. Καλό δρόμο να έχουν. Καλό δρόμο να έχουν, είναι αδερφές όμως. Δύο... αδερφές Καρντάσιαν. Ναι. Δύο δούλεψε. Πάμε παρακάτω. Αν τα λες μισά. Ναι ρε. Είναι εκπομπή, να πουλήσουμε νούμερα θέλουμε να κάνουμε. Τι να πουλήσουμε, τα δικά μου τα ναι. θέματα. Ναι, εσύ το ανέφερες. Πάω Κάρης, είχαμε το Σάββατο ένα μεγάλο παιχνίδι, σπουδαίο παιχνίδι. Πάθος ωραίο, γεμάτο γήπεδο. Ναι, αλλά όλοι το είδαν ρε φίλε, κράζουν για την ποιότητα του αγώνα. Κράζουν για την ποιότητα του αγώνα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ποτέ αυτά τα παιχνίδια όμορφου μπάσκετ. Τι να κάτσουν να δουν. Θέμα είναι ποιος θα κερδίσει αυτά τα μάτσα. Για το γόητρο, για όλα. Όταν βγήκε στην κρατική τηλεόραση που το βλέπα. Καλεσμένος, γιατί σε... είμαι διάσημος. Ναι, και σε. Να τα λες αυτά, μην το πας. Ναι, εσύ είσαι διάσημος. Παλέμαχο μπασκετμπολίστα. Παλέμαχος, εντάξει, έκανα λάθος η κρατική τηλεόραση. Τι παλέμαχος δηλαδή. Βάζουμε τις 20 στη ΓΑΜΑ Εθνική, τι είναι. Βάζει κανένα 10 πόντου, 3 σελίδε αφιέρωμα τον κάνουν. Ναι, Γιαννούλη triple double figure motherfucker και δεν δίνουν τίποτα. Ξέρεις τι λένε. Κόμμα παίζει Ethereum, μπράβο, μπράβο. Έλα να παίξουμε μαζί. Και Τετάρτη έχω αγώνα. Τι Τετάρτη, φιλανθρωπικό. Γιουβρολίγκα. Φιλανθρωπικό αγώνα στην Αθήνα. Θα παίξουμε οι Έλληνε βετεράνοι. Ποιοι, με... πες πεντάδα. Πεντάδα. Σου πω, προπονητή είναι ο κολλητό του. Γιάννη Ιωαννίδη. Αδερφός σου. Αδερφός σου. Εσύ αν το πανεπιστήμιο το πλήρωσε αυτό ή μόνο του κολλητού σου του άλλου έδινε. Πανεπιστήμιο. Ναι. Πού να ξέρω. Γιατί τον άλλο κολλητό σου τον έστειλε στο North Carolina, γι' αυτό για έλεγε. Νομίζω θα ανέρθουν όλοι. Ναι. Θα είναι ο Παπαλουκάς. Ναι, παιχτάρα. Δικούδης, Τσαρτσαρής. Δικούδης, φίλε, τίμιος. Τίμιος Δικούδης. Δικούδης, παλικάρι. Τίμιος. Παλικάρι. Τίμιος. Δημάρα, θα τον πάρουμε για ένα τηλέφωνο να το βγάλουμε εδώ. Mm-hmm. Ο Τσαρτσαρίς θα είναι. Ο Μπάνε, δεν ξέρω πει. Ο Μπάνε τι να παίξει. Έρχεται ρε. Τι να παίξει ο Μπάνε. Ξέρεις, βγαίνουμε. Το βαριόταν όταν έπαιζε. Δηλαδή. Γίνεται παρουσίαση. Και ξέρεις παλαμάκια. Μόλις λένε τον Μπρέλεβιτς. Μακελιό, πέφτει το γήπεδο. Όπου και να παίζουμε. Αφού είναι την πάρα. Εγώ στο έχω ξαναπεί. Δεν μπορώ να κράξω τον Μπάνε. Ξέρεις τι έχουν γίνει, ξέρεις ότι έχουν πέσει και μπινιλίκια σε τέτοια παιχνίδια, ε. Καλά, τι, πλάκα. Όχι, για ποιους λόγους. Για τις φανέλες. Τι. Άκουμε ότι γελίο που είναι μερικές φορές, δηλαδή μαζευόμαστε, ξέρεις, να κάνουμε ένα ανθρωπικό παιχνίδι, ωραία γέλια, ξέρεις, χαρά, αυτά, να ξαναβρισκόμαστε. Και πάνε πάνω τους αριθμούς. Και έρχεται ο άλλος και λέει θέλω το 9. Και έρχεται ένας άλλος και λέει εγώ θέλω το 9. Παρεξηγούνται και φεύγουνε. Άντε τέτοια και σκόλουμε και φεύγω και δεν ξανάρχομαι και... Για το 9. Ναι ρε. Έχω μαλώσει εγώ. Για το ποιο νούμερο φορείς εσύ. Το 8. Ναι. Α, είσαι ένα οχταράκι, ε. Έχω μαλώσει. Αλλά τότε δεν είχαμε την μπλούζα ο καθένας. Α, τις μαζεύανε και... Τις έπαιρνε ο καθένας, πιτσιρικάδες θα ήμασταν, ναι. Και τις πηγαίναμε. Ναι. Και μια μέρα έχω εγώ ένα ψηλό διάστρεμα, αλλά δεν πονάω πολύ, ρε, δεν μπορώ να παίξω. Ναι. Ωραία. Άρα και μου λέει, τολμάει ο προπονητής, ακόμα θυμάμαι πώς τον λένε, φίλε. Πασχάλης Κάπαλης, το θυμάμαι ακόμα. Και τολμά να μου πει δεν παίζω. Κουτουλιά. Όχι, του πέταξα τη φανέλα, έκανα εκεί. Έφυγα από τα τέτοια. Και μέρα μια φορά έτσι δεν με έβαλε πεντάδα ένας και... Δεν είναι τώρα, δεν τρέπονται λίγο. Ναι, αυτά δεν γίνονται. Δεν τρέπονται λίγο. Κάνεις προπόνηση όλη τη βδομάδα, περιμένεις να παίξεις αγώνα και σου λέει... Ναι, δεν παίζεις. Γιάννης, wait a moment. Εσένα. Θα σε βάλει στο 5 λεπτό, ρε αγόρι ναι, μου. Αδερφέ, ποιος ξεκινάει είναι. Βρε μαζί σου. Άσε αυτά που λένε ποιος τελειώνει τον αγώνα. Ποιος ξεκινάει τον αγώνα είναι. Μαζί σου. Στο ποδόσφαιρο όμως είναι επιπέντευτο. Ναι, γιατί δεν έχει αλλαγές. Τρεις αλλαγές έχει. Αυτό σου λέω. Τέλος πάντων. Τι λέγαμε για το φιλανθρωπικό. Ποιοι άλλοι. Τσαρτσαρίς, Διαμαντίδης. Για... Πρώτα απ' όλα, τι φιλανθρωπία θα κάνετε. Ένα παιδάκι έχει καρκίνο και θα μαζευτούν. Παίζουμε με τον Παπάγου. Στον Παπάγου και στο Σάββατο. Με Φαντή Μάικ. Το διοργανώνει ο Μιχάλης Φαντής. Μπράβο. Θα Λιμιά είναι... θα παίξει. Νομίζω ναι. Θα παίξουν οι βετεράνοι του Παπάγου, λογοθέτες, Λιμιά. Όχι, είπα θα παίξει η κανονική ομάδα Α2.
Ξέρεις ότι οι βετεράνοι μία ήττα έχουμε. Από την Μπαρτσελόνα. Στα 6 χρόνια που είμαι. Με Τσίκο Σιμπίλιο και τέτοιου. Με σαν επιφάνεια και τέτοιου. Χιμένε. Χιμένε δεν είχαμε κι εμεί. Ποιο ρε. Α, όχι, Μοράλε ήταν εκείνο. Εντάξει. Μοράλε. Ο Μοράλε είπε σε Μπαρτσελόνα, είναι αρκή σου. Ρεάλ. Μπανταλόνα και Ρεάλ. Μπανταλόνα, ναι, ρε φίλε. Ναι. Που είχα στο ευρωπαϊκό τότε με τον. Με Κορνίλιο Τόμψον. Και στα κιλά μα μπορεί να είναι κάποιο αθλητή. Ο οποίο ήταν πολύ χοντρό, αν θυμάστε. Ποιο. Κορνίλιο Τόμψον. Εντάξει. Ήταν χοντρό. Ήταν θηρίο ψηλά, πόδια λεπτά, μαύρο. Ναι. Ασάλιο, το θυμάμαι ακόμα κι μου. Δεν έβαλα άλλο, άλλα 4-5 ώρε την καρδιά. Ναι, 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 αυτό, αυτό το θυμάμαι. Ένα χρειαζόταν. Επίτιμο μέλο του ΠΑΟΚ. Θυμάσαι που είχε υποτραπεία. Εγώ τότε ξεκίνησα στον ΠΑΟΚ και λέω: αυτό ο μαύρο λέω ποιο είναι. Πήγα να ρώταγα εκεί πέρα, δεν μου λέγανε. Λέω: είναι κάποιο που χάσαμε, ξέρω εγώ γιατί είδε που βάζουν μερικέ φορέ κάποια παιδιά που χάνονται. Εγώ νομίζω καλά που είσαι στον ΠΑΟΚ πριν. Τι γελάτε. Θα στο μασκοφόρο το λέω αυτό, τι ποιο είναι. Επίτιμο μέρο μου λέει. Άντε ρε πιτσιρικά. Πώ δεν μένω καμιά φάπα ο μασκοφόρο τότε. Όντω δηλαδή κάποιο που είναι άσχετο στην αγώνα και έχει να παίξει τον ΠΑΟΚ. Μα ήταν η πρώτη μου χρονιά. Στο πέταλο τον Κορνίλιο Τόμψον κρεμασμένο εκεί. Και δεν ξέρει ποιο είναι ο Κορνίλιο Τόμψον. Τι θα υποθέσει. Ακριβώ. Τι κάφρι είμαστε. Τέλος πάντων. Ωραία, λοιπόν, φιλανθρωπικό, ωραία. Μακάρι να μην υπάρχουν λόγοι να γίνονται φιλανθρωπικά παιχνίδια και να γίνονται μόνο για χαβαλέ. Εντάξει. Ναι. Αλλά επί της ουσίας, ό,τι θα βγάλουν τίποτα, Άιμπαν, να βοηθήσουμε το παιδί, κάτι. Σίγουρα κάτι κάνουν. Κάτι ωραία, κάνουν. Όταν είναι τέλος πάντων, να στο επικοινωνήσουμε. Ναι. Μην ξεχνάς, είσαι στα media πλέον. Είσαι στα media. Ναι, θα τα ανεβάσουμε στις σελίδες μας. Σελίδες μας αυτά. Πες σε μένα, τα ανεβάσω όπου είναι. Ωραία. Είμαστε μεγαλοδημοσιογράφοι. 10 μέσα ενημέρωση ελέγχουμε. Ξύπνα. Ναι. Ξύπνα. Πρέπει να εγώ θα στα λέω όλα. Εγώ θα στα λέω. Τέλος πάντων. Λέγαμε λοιπόν για το ΠΑΟΚ Άρης. Το είδα σε ένα γάμο σε live streaming. Ντροπή σου. Και επειδή κόλλησε το live streaming στο 14-0, όταν είδα ότι αου, έπαθα ένα σοκ και να παίζουν και ποδιακά στη Διαπασόν. Να ζήσει ο Ραφαήλ και η Κατερίνα, εννοείται. Να ζήσουν. Να ζήσουν τα παιδιά, καλούς απογόνους να έχουν. Απλά το κεφάλι μου με τα ποντιακά όταν ακούω παθαίνω ένα μοκ λίγο. Ωραία μουσική, αλλά δεν την αντέχω. Τι να κάνουμε. Κάνε μια ανάλυση τι είδες, τι δεν είδες. Κάτσε εγώ να ανοίξω και στατιστικά, περίμενε. Τι να τα δεις στατιστικά. Έκανε 6-7 κλεψίματα ο Μαργαρίτης. Είδα λάθος. Έκανε τα 3 τελευταία μαζεμένα, τελευταία 2 λεπτά. Δηλαδή μέσα στο rebound, ξέρεις, έβαζε τα χέρια του που είναι το πιο εύκολο σφύριγμα για τους διαιτητές αυτό. Το δικαιολογούν δηλαδή. Ναι, λέει τον χτύπησες. Τον βρήκες. Αλλά έπαιξε πολύ έξυπνο ο Μαργαρίτης. Εντάξει, καμιά φορά πρέπει να παίζει και με ψυχολογία διαιτητών, φίλε. Καλά, βέβαια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν πάνε τα δώσουν όλα τα σφυρίγματα στην έδρα. Αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση και ήταν σίγουρα μακράν μαζί με τον Μαργαρίτη, ο καλύτερος παίκτης, ήταν ο Λάκη Τζόνς. 6-9 δίποντα, 2-6 τρίποντα, 5 rebound, όχι 2-3 βολές, 4-1 rebound, assist block 0, block on τι εννοεί, αυτό τι είναι. Άμα τη φας την τάπα. Α, την έφαγε. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Κοίταξε, έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά αυτό που δεν είναι στατιστική. Μηδέν λάθος, φίλε. Μηδέν λάθος. Ήτανε όλοι, ήταν παντού, ήταν σε όλο το γήπεδο, στην άμυνα. Βοηθούσε, έκανε, έρανε, ήταν παντού. Ο τέλειος συμπαίκτης. 20 πόντους έβαλε ο τέλειος συμπαίκτης. Δεν είναι πρώτο νούμερο για αυτό το παιχνίδι. Ναι, δεν φάνηκε ότι πήρε τις προσπάθειες. Δηλαδή τους έβαλε κρυφά, έτσι ονομάζεται αυτό. Δηλαδή σβηστά έβαλε αυτούς. Φίλε, 15 προσπάθειες πήρε. Θα μου πεις 15 προσπάθειες, 20 πόντοι σε ένα παιχνίδι τέτοιο. Μια χαρά οικονομία είναι. Πάρα πολύ οικονομία. Ναι. Κοίταξε, ένας έπρεπε να βγει μπροστά. Βγήκε αυτός μπροστά. Κοίτα τώρα νούμερα. 6 κλεψίματα ο Μαργαρίτης. Πόσα rebound πήρε. 6 κλεψίματα, 8 rebound, 4-4. Όχι λάθος, 4 έχει μόνο. Ρε. 4 αμυντικά έχει. Ένα μπλοκ το ωραίο στον Αθηναίο εκεί. Ναι, στο τέλος. Στο τέλος που σηκώνεται με 5-9 ο Αθηναίο. Έχει ναι, ψυχολογία. Ναι. Έχει ψυχολογία, βαρβάτη. Μπορεί να στο κολλήσει και να ψάχνεσαι. Και τι άλλο έχει εδώ. Τι άλλο. Κακό παιχνίδι, βλέπω, τώρα εσύ θα μου πεις. Ναι. Γιατί έχεις εικόνα.
Βλέπω κακό παιχνίδι από τον Κατσίβελη. Κατσίβελης. Ο Κατσίβελης είναι ένα παιδί, για να καταλάβουν όλοι, ο οποίος έχει να σκοράρει πάνω από 10 πόντους. Άκουσε το αυτό. Δεν μιλάω για πόντους. Όχι, άκουσε με, ναι. Έχει να σκοράρει πάνω από 10-12 πόντους από το εφηβικό. Δηλαδή... Δεν το έχει, αγόρι μου. Ναι. Όχι ότι δεν το έχει. Δεν το κάνει. Πόσο χρονών είναι τώρα, 25-26, δεν ξέρω πόσο είναι. Από τη στιγμή που έφυγε από το εφηβικό και πήγε σε μεγάλη ομάδα, παίζει μόνο άμυνα. Ναι. Είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη στο overplay, στην overplay άμυνα, δηλαδή να πάρει, ή και να πάρει τον κοντό και να τον σκάσει. Δηλαδή να τον κυνηγάει, ναι, σε όλο το γήπεδο. Ναι. Έχει κορμί, δεν μπορεί να τον περάσει. Είναι δυνατός, είναι ψηλός. Με μακριά χέρια. Ναι. Στις ομάδες που έπαιζε, έμπαινε δίλεπτα, τρίλεπτα, έμπαινε ειδικές αποστολές. Πέντε παιχνίδια δεν έπαιζε. Ξαφνικά έπαιζε πεντάδα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις αυτόν τον παίχτη να σου κάνει οτιδήποτε στην επίθεση. Γιατί έχει 6-7 χρόνια να το κάνει. Περίμενε λίγο. Θα σου πω εγώ τι βλέπω. Βλέπω ένα 4 δίποντα, 0-4 τρίποντα, που για μένα δεν πρέπει να σουτάρει, ούτε να βγαίνουν play για αυτόν, γιατί έχει κακό σουτ. Εντάξει. Rebound 1-2, 5 φάουλ κερδισμένα, 5 που κάνω ίδιος, 4 λάθη. Ωραία. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να δω εδώ στη στατιστική είναι αν οργάνωσε σωστά. Κοίταξε. Οργάνωσε σωστά, αλλά είδε ένα αβαντάζ από μόνος του, ότι είναι πιο ψηλός, πιο δυνατός από τον αντίπαλο playmaker. Ο Αθηναίος στην προκειμένη περίπτωση. Στην αρχή δεν ήταν ο Αθηναίος, ήταν ο... Ο Βόνο, ποιος ήταν. Όχι, όχι, ο γιος του τέτοιου. Ο Πουλιανίτης. Ναι. Ναι. Και πήγε να τον μποστάρει. Ο γιος του Πουλιανίτη. Ο γιος του Πουλιανίτη. Ο Πουλιανίτης. Ο Πουλιανίτης. Ναι. Όχι, όχι. Και πήγε να τον μποστάρει. Λογικό. Λογικό. Ναι, αλλά αυτό το σου... κάνει συνέχεια. Πρόσεξε με λίγο. Ωραία, κάτσε. Γι' αυτό κάνω την κουβέντα αυτή, για να μην αδικήσουμε το παιδί. Ναι, δεν το πηγαίνουμε γύρω-γύρω με κόβει όλη την ώρα. Περίμενε. Σου λέω ότι πάει και κάνει αυτό το πράγμα, του τη δίνουνε, αλλά επειδή έχει ξεχάσει πώς είναι να σκοράρεις, πώς είναι να σουτάρεις, να παίρνεις προσπάθειες, παίρνει την μπάλα και βγαίνει προς τα έξω. Μεγάλη, γιατί το κάνεις αυτό. Κάνεις κακό στην ομάδα σου. Όχι, γύρνα και εκτέλεσε. Γιατί ποστάρεις για να δώσει την assist. Άρα δεν κοιτάει να παίξει μόνος του. Δεν κοιτάει να σκοράρει, κοιτάει να δώσει την μπάσα. Μετά από 2-3 φορές τον πήραν χαμπάρι στον Άρη και τον λέγανε άστον. Και έκανε, εκεί είναι τα λάθη του. Δεν είναι λάθη ότι έκανε στο στήσιμο της ομάδας. Μόλις πήγε να πάρει προσωπική ενέργεια, εκεί έκανε λάθος. Γιατί την έπαιρνε στο post, δηλαδή την έπαιρνε χαμηλά όπως στη θέση του ψηλού, για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι. Μόλις την παίρνει, δεν γίνεται να σκοράρει, γίνεται να δώσει πάσα. Πάμε εδώ τώρα. Ψηλή. Κρουμπάλι 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Σε αυτά τα 3 λεπτά είχε 2 rebound. Όχι, ένα rebound είχε. Έφαγε μια τάπα. Κοίταξε, δεν μπορεί να αναλύσει τώρα έναν τον κάθε παίκτη. Όχι, 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 όχι. Άλλο θέλω να πω εγώ. Κοιτάω οι ψηλοί μας τι κάνανε. Και βγάζω τον Μαργαρίτη από το κάδρο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί... Είναι 2 θέσεις και είναι 5 άτομα. Ποια είναι τα 5 άτομα? Πόσοι ψηλοί είναι? Μαργαρίτης, Κλάσεν, Χρυσικόπουλος. Βάλε. Εντάξει, ο Καράς δεν έπαιξε. Ο Καράς δεν έπαιξε. Τέσσερις. Τέσσερις. Κάνε την πρόσθεση σου τώρα εκεί πέρα. Πόσα λεπτά παίξαν αυτοί οι τρεις? 80 λεπτά. Ναι. Έτσι μετράνε. Ναι. Δεν μετράνε έναν-έναν. Στα 80 λεπτά πόσοι πόντι πήγαν, πόσα rebound πήρανε, πόσα κλεψίματα, τάπες, assist. Έτσι το πάνε. Μηδέν. Ναι. Δηλαδή τους κάλυψε ο Μαργαρίτης όλους αυτούς. Ακριβώς εκεί θα καταλήξω. Α, μπράβο. Και μπορεί να δώσω και μια άλλη διάσταση. Ναι. Τρεις. Και Κρουμπάλι, δύο Αμερικάνοι, δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Ο τρεις πόση ώρα πήγε? 2-25, 3-06. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ προθές έπαιξε με 7 παίχτες. Ναι, φαντάζομαι ότι και το πεντάρι... Για να κερδίσει, έπαιξε με 7 παίχτες. Είναι και αυτό κάτι. Είναι και αυτό ότι δεν θα βάλω τον Τρεις, δεν θα βάλω τον Καρά, δεν θα βάλω τον Χαραλαμπόπουλο γιατί δεν είναι έτοιμος. Ο Καράς είναι ένα ταλέντο, εντάξει, θα έχει το χρόνο του. Αποφάσισε να μην βάλει τον Τρεις. Τον έλεγε τελευταία λεπτά. Άρα
ο στόχος του ήταν να τραβήξει, να βγάλει το παιχνίδι με 7-8 παίχτες. Κοίταξε, ναι, και οι προπονητές φτιάχνουν σενάρια, πλάνα. Ναι. Και λέει, ας μην αναλωθώ σε παίχτες και χάνω λεπτά και μέχρι να βρουν τη χημεία τους με τις αλλαγές, μπες, βγες. Ο άνθρωπος τα έχει δοκιμάσει όλα. Δοκίμασε και αυτό. Ναι. Και το βγήκε. Εντάξει, τώρα ένα τρίλεπτο που δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να βάλει καλάθι και έβαλε ο Άρης 15 πόντους. Εντάξει. Όλα παίζουνε. Όλα παίζουνε. Στο καλό διάστημα που κάναμε στο τρίτο δεκάλεπτο, ποιοι ήταν πεντάδα. Κοντό σχήμα είχαμε. Με Μαργαρίτη Χρυσικόπουλο. Δεν μπορώ να το. Δεν έχω. Καλά, δεν έκανα σκάουτινγκ. Ναι, εγώ ήμουν μήπως θυμάσαι. Ιδρωμένος είμαι και εγώ. Πρόσεξε με τώρα τι είναι. Παίρνει time out όταν μας φτάνει ο Άρης στον ένα πόντο. Ναι. Βάζει Χρυσικόπουλο μέσα. Ναι. Με το Χρυσικόπουλο είναι ξεκάθαρο ότι ο Παθοδόρου είναι δυσαρεστημένος από την εικόνα του. Ναι. Και προφανώς και ο Χρυσικόπουλος είναι δυσαρεστημένος από τον χρόνο. Ναι. Εννοείται. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Και ίδιο, ναι. Ωραία. Ο ένας έχει παράπονο από τον άλλον. Ναι. Λογικό. Λογικό. Αυτό, λογικό είναι. Αθλητικό. Συμβαίνει. Ναι. Ωραία. Του δίνει το play. Είναι δουλεμένο, είναι σύστημα. Όχι. Δεν πιστεύεις ότι είναι σύστημα εκείνο. Κάθε σύστημα έχει 5 επιλογές. Γιατί είναι 5 παίχτες στην επίθεση. Ωραία, έτσι ανέλησε το χώρο μου. Ναι. Δηλαδή, ναι. Στην τρίτη πάσα βγήκε ο Χρυσικόπουλος που έκανε το screen αντί να πάει μέσα όπως είναι η φύση του ψηλού να πάει. Έχει το ταλέντο να παίζει και από μακριά το καλάθι. Mm-hmm. Δεν βγήκε κανένας, ήταν μόνος του, πέναλντι ας πούμε. Ναι. Σούταρ και το έβαλε. Ξέρεις ότι άμα έχανε αυτό το σουτ, όλα τούμπα. Όλα τούμπα, κανονικά. Όλα τούμπα. Εκεί παίρνει το παιχνίδι ο Χρυσικόπουλος. Γιατί εκεί πέρα δεν παίρνει ο Χρυσικόπουλος. Ένα σουτ έκανε και μπήκε. Βάζει και το άλλο. Βάζει και τίποτα. Αδερφέ, άμα βάλεις τρίποντο μετά από 15 γρουγρού, ναι, γίνεσαι 2-7, γίνεσαι 2-15. Αυτό. Ψυχολογία. Ακριβώς. Και βάζεις και το καλάθι καπάκι και δεν φύσηξε τα χέρια του. Δεν φύσηξε τα χέρια του. Δεν φύσηξε τα χέρια του. Δεν ήταν υδρωμένο. Με τρελαίνει. Τάλκ, αδερφέ. Τάλκ. Το κλασικό, το τάλκ. Αυτό που βάζουν οι συμβαρίστες. Όχι ρε, αυτό που βάζουν τα μωρά ρε, το τάλκ, το ροζ αυτό. Οι συμπαίστες αυτό βάζουν. Ναι, αυτό. Επιτρέπεται αυτό. Μανώλη εκεί στο... Ναι, δώσε την κατεύθυνση. Βάλει εκεί πέρα τάλκ εκεί δίπλα στον πάγκο. Πολλοί, ξέρεις, αθλητές υδρώνουν τα χέρια τους, ρε φίλε. Και κόμενες πάνε, κάνουν ένα έτσι και φεύγει όλη την ώρα. Ναι. Τάλκ δεν γλιστράει μπάλα. Φίλε, αυτό μπορεί να αλλάξει όλη την ψυχολογία του παίχτη, να ξαναγίνει συσσαγωγικά φίλος με τον προπονητή, ο προπονητής να δικαιωθεί γιατί το έκανε. Δηλαδή, ξέρεις, από μια κλωστή, από ένα σούτ γίνονται όλα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι είχαμε τα δεδομένα προτρύπων του Χρυσικόπουλου. Να. Δεν σε γουστάρω, δεν με γουστάρεις. Δεν με στηρίζεις, δεν σε στηρίζω. Ναι. Αυτό είναι. Όχι, φίλε, αυτό δεν είναι, ναι, κάτι, ναι, άλλο. Ναι, συμφωνώ, αυτό είναι. Είναι. Και μετά το πεντάποντο θα πω εγώ. Βρε, το τρίποντο ήταν. Το τρίποντο, εντάξει, μετά το τρίποντο. Είναι το τρίποντο γιατί είναι, εκεί κόβει τα πόδια του Άρη. Δηλαδή έχουν κάνει υπερπροσπάθεια. Ναι. Έχουν λίγη ενέργεια ακόμη. Έχουν ίσα ίσα να περάσουν μπροστά 3-5, έτσι, δηλαδή να κλέψουν το μάτς. Γιατί πήγαινε για κλέψιμο. Δηλαδή, ναι, πήγαιναν να μας πάρουν το παιχνίδι. Και μπαίνει αυτό, καρατιά. Δηλαδή μιλάμε καρατιά. Όχι. Δεν στέκομαι τυχαία σε αυτό, γιατί ξέρω το παρασκήνιο Χρυσικόπουλου Παπαθεδόν. Δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Γιατί ο παίχτης μπορεί να λέει άλλα. Σε ποιο θα πει, ο προπονητής μπορεί να πει άλλα. Ο ένας πάει στο μάνατζερ του παίχτη, ο προπονητής πάει στο μάνατζερ του. Ξέρω και τις δύο πλευρές. Αυτό σου λέω. Τι να ξέρεις, δεν πιστεύω. Να ξέρεις. Ναι, αυτό σου λέω. Να σου πω κάτι, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχουν πρόβλημα μεταξύ τους. Ξέρεις τι είναι, το γαμότο. Δηλαδή, άμα έπαιζα εγώ θα το έβαζα. Άμα, λέω άλλος, άμα τον έβαζα τον άλλον. Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Δεν έχουν πρόβλημα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ούτε ένα άλλο θα πω. Εγώ θα πω ότι τα πρώτα τρία παιχνίδια, τέσσερα, ο Χρυσικόπουλος ήταν αόρατος. Αόρατος. Να σου πω γιατί. Γιατί. Για να ξεμπερδεύουμε το θέμα αυτού του παίχτη. Mm. Τον έχουν τρελάνει από 13 χρονών ότι είναι ο νέος Κούκοτς. Δηλαδή ότι είναι 2-5 και μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις playmaker. Ναι. Από 14-15 χρόνια το λένε αυτό το πράγμα. Μόλις πέρυσι έπαιξε 4, δηλαδή είχε τραυματιστεί ο, ναι, ο Μαργαρίτης και τον έβαλε ο Σούλης 4, έκανε, ήταν παίχτης υψηλού επίπεδου. Ναι. Έρχεται το καλοκαίρι και τι έβαλε αυτό στο μυαλό του, να παίξει 3.
Όχι, αδερφέ μου, είσαι τεσάρι. Κατάλαβε το. Επειδή έχει καλή τρίπλα, επειδή έχει καλό σουτ, είσαι και 2-5, είσαι γρήγορο και έχει όλα αυτά τα. Αξιοποίησέ τα να είσαι στη θέση του ψηλού. Μην είσαι στο μυαλό σου και διώξε όλου αυτού που είναι δίπλα σου που σου λένε ότι είσαι playmaker, διάρκεια. Ο Κούκοτ είναι ένα. Ο Μποντιρόγκα είναι ένα. Αυτοί οι δύο δεν έχει ξαναβγεί κανένα. Τώρα ξέρει τι κάνω. Όποιο είναι 2-5 και δεν είναι χοντρό έτσι μπουχέ σα και τέτοια. Βγάλω τον έξω. Τριάρι, playmaker. Όλοι ακόμα. Έχουν τελειώσει 15 χρόνια από τη Ρόγκα τώρα στην soft, καριέρα του. Soft τεσάρι, μια χαρά. Είσαι να βγαίνει, να παίρνει και τα σουτάκια σου, να ανοίγει και την άμυνα. Να κάνει ο Χρυσικόπουλος. Να του περνάει από στην κορυφή. Πέρυσι υπήρχε σύστημα και φέτος υπάρχει σύστημα. Απλώς δεν το έκανε. Ο Χρυσικόπουλος δεν το έκανε. Υπάρχει σύστημα στην ομάδα. Για λέγε τι κάνει. Που βγαίνουν ο Χρυσικόπουλος ακριβώς στο πέναλτι που είναι η βολή στο τρίποντο με τις αλλαγές γιατί όλοι οι ψηλοί αλλάζουν. Ναι. Θα πάρει το πεντάρι, το βαρύ και να το παίξει. Ναι. Όπως έκανε στην Τενερέφη 2 φορές. Ναι. Και μετά σταμάτησε να το κάνει ο ίδιος. Ο ίδιος όμως σταμάτησε να το κάνει. Δεν του είπα θα το σταμάτα. Όχι, ο Παπαδέρο φώναζε το, ξέρω, το 3, πώς το λένε το σύστημα, το μπουνιά. Πώς το έχουν ονομάσει. Απλώς και το παιδί. Δεν φταίει. Τον έχουν τρελάνει όλοι. Το ξέρω αυτό. Δηλαδή, χρόνια τον παρακολουθώ. Και εμένα μου λέγανε «Α, ο καινούριος Κούκος, ο καινούριος αυτός». Λέω, επειδή έχει τρίπλα, έχει καλό σουτ. Πρέπει να παίζει τεσσάρινα τους. Θα παίζει NBA τώρα το παιδί. Έχει στην Μπασκόνια κάτι τέτοιο, βλέπω. Τεσσάρια ελαφριά που κάνουν παπάδες, να πούμε. Ναι, αλλά τραβάνε έξω τεσσάρια. Δεν παίζει κανένα διάρκεια. Ένα με ένα λίγο μαλλί μυστήριο τον έβλεπα να πούμε, του έβγαζε τσιγάρα. Μα έκανε παπάδες μέσα εδώ πέρα ο άλλος με το φούντα το μαλλί. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε εδώ Ευρώπη. Που χάσαμε. Ποιο ήταν το ευρωπαϊκό. Που ήταν ένα έτσι ψηλό, ίδιο κόρμι με το Λίνο. Α, με την Καζαντέπλες. Ναι. Ίδιο. Αυτό γιατί έπαιζε τεσσάρια. Πώ το λέγανε, White. Δεν θυμάμαι. White. Ναι, δίκιο έχει. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου. Αφού δικαιώθηκες με τον Ντίλαρτ, έχουμε δει 2 παιχνίδια τώρα. Πρέπει να σου διαβάσω, φίλε, τη συνέντευξη του Ντίλαρτ για να καταλάβεις. Του Ντάκη Τζόουνς, περίμενε. Για να καταλάβεις πόσο αυτά δίκιο που είπα, είχες, εγώ είπε. Πόσο δίκιο είχες για τον Ντίλαρτ. Μα δεν είναι. Αυτό σου είπα. Άρα για να βγει αυτός να μιλήσει, σημαίνει ότι δεν παίρνει καλά μαζί του. Θα σου το πω, οποίο θα σου αυτό πω. Ήταν. Βάλτε τα γυαλιά, βλέπεις τις γκάβους. Δεν φοράω, ρε. 8 νούμερο. Για την απομάκρυνση του Ντίλαρτ λέει και πόσο επηρέασε αυτή την ομάδα. Τώρα κοίτα να δεις. Εντάξει, σίγουρα έγινε αλλαγή με τους παίκτες και το χρόνο συμμετοχής. Για μένα δεν άλλαξε κάτι. Έχει μπει παραπάνω ο Τσόχλας στο rotation και έχει βοηθήσει όπως και ο Ζάρας. Όταν η μπάλα είναι στα χέρια πολλών αθλητών, υπάρχει δημιουργία και είναι πιο δύσκολο να μαρκάρεις μια ομάδα έτσι. Πολλά παιδιά έχουν μπει στο rotation και πιστεύω θα υπάρξει συνέχεια. Μόνο πότε θα πεθάνω δεν ξέρω. Φίλε, give me 5, σε παραδέχτηκα. Take it, all yours. Σε παραδέχτηκα γιατί εγώ πρέπει να ομολογήσω, επειδή δεν είμαι μπασκετικός, ότι μου φάνηκε παράξενο να το πει αυτό για τον Ντίλαρτ. Όχι ότι δεν κατάλαβα ότι παίζει για την πάρτη του, τον βαθμό που το έκανε. Δεν είχα καταλάβει. Η ιστορία είναι ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι οι συμπαίκτες του. Αυτό λέει. Αυτό. Άρα, τέλος. Ναι, άρα δικαιολογημένα. Πρέπει να το αναλύσουμε όμως για να μπει στο πνεύμα. Αλλιώς πετάς μια κουβέντα. Πρέπει να το αναλύσεις. Εγώ σου λέω, άμα τον είχα συμπαίχτη αυτόν, θα τον έλεγα μία φορά. Ναι. Τη δεύτερη φορά, κοίταξε, Ντίλα. Θα το χτυπούσες. Όχι, δεν το χτυπούσα. Την τρίτη φορά. Την τρίτη φορά, ναι. Θα έβαζα κάποιον άλλο να τον ορμήξει. Να τον ορμήξει. Ναι. Και να πει, κοίταξε, εμείς τι είμαστε, χαζίνα που γίνουν πάνω κάτω για να σου τάρει σε τρίποντα. Με το που θα έρθει. Δύο είναι αυτό που θα έκανε. Πες την τακτική, ναι. Την τακτική πες. Ναι. Θα γέλαγε και θα έλεγε, shut up, give me the fucking ball. Και η τρίτη φορά θα ήταν η φάπα από πίσω. Αλλά εκεί οι προπονητές το αφήνουν. Εννοείται θα γυρνάνε, το αφήσουν. Κοιτάνε την κερκίδα εκεί στη. Κάτι. Ναι. Και αφήνουν μισό λεπτό να πέσουν 2 ψηλές. Είναι καλό αυτό. Όχι ότι θα πει, μην φανταστείς μπουνιές, γιατί μπαίνουν όλοι. Αλλά το ψάρωμα, ένα πράγμα bullying. Εγώ θα σου πω κάτι. Πρέπει να γίνει αυτό. Άμα στον αγώνα, ξέρεις τι κάνουν πολλοί. Στην προπόνηση είναι όλοι στην μπάσα. Ο Ντίλαρντ είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το μάθουμε αυτό. Α, ρωτήσουμε κανέναν. Στα φιλικά το είχε. Στην μπάσα, ξέρεις. Ναι. Α, ωραίο κόψιμο αυτό. Και μόλις έρχεται η ώρα του αγώνα, ο Τουασπίδης και εγώ θα κάνω το δικό μου.
Όπως είπα από την αρχή, δεν φταίει το παιδί, έτσι έχει μάθει. Έτσι παίζει τόσα χρόνια, δεν θα τον άλλαζαν στον ΠΑΟΚ. Δεν φταίει το παιδί, δεν θα την έδινε την καρπαζιά που δεν φταίει το παιδί. Άσημος. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ τι θέλω να σου πω. Η χρονιά του Σάντος το 10 αλλάζει στην Τρίπολη όταν πέφτουν κάτι μπουνιές στα αποδυτήρια μεταξύ Τσιρίλο και Χαλκιά, οι οποίοι δεν συνεννοήθηκαν καλά και φάγαμε τον κόλλο του Τζέζαρεκ 1-1. Ναι. Oh, ναι, το θυμάμαι. Πέφτουν κάτι μπουνίδια, είμαστε δίπλα και τα ακούμε όλα. Τα αφήσανε. Μα πρέπει. Τα αφήσανε. Ξέρεις πόση ώρα. Εκεί. Μία από μία ο καθένας. Κάπου εκεί. Μία μισή ο καθένας. Παίξανε. Χρειάζεται το αγρίεμα μεταξύ δύο παιχτών. Συμπαιχτών για να αγαπηθούνε. Ναι, ρε, ναι. Μετά γίνεται αυτό. Ναι. Όχι, αλήθεια, ρε. Εγώ όμως έχω τσακωθεί μετά και με βολτίτσες. Ναι, εντάξει. Πώς το λένε. Είναι σημαντικό, φίλε, να ξυπνάει λίγο και το αίσθηκτο. Να πεις τι κάνουμε εσύ εδώ, όχι εσύ τι είπες αυτό, τι πάρε τις μπουνιές σου, πάρε και εσύ τις μπουνιές σου και να το δουν. Εντάξει, και οι άλλοι. Οι αθλητές είναι μονομάχοι. Το έχουμε στο αίμα μας αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει φλώρος αθλητής. Γι' αυτό βλέπεις πολύ σπάνια από πλούσιες οικογένειες παιδιά να έχουν κάνει καριέρα. Δεν υπάρχει κανένας πλούσιος. Όσοι πεινάνε γίνανε μεγάλοι και τρανοί. Όλο αυτό... Το ψάχνω, το σκέφτομαι, το λέγεις. Ναι. Ναι, όλο αυτό είναι ένα θέμα ότι η επιβίωση. Πρέπει να σε φάω. Γιατί υπάρχουν 30 ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο, σε μια ομάδα. Για να έχουν κόντρα. Κόντρα, στο μπάσκετ. Είναι 12-15. Σημαντική παράμετρος ανόδου επίπεδου ενός επαγγελματία. Είναι η αντοχή του στον ανταγωνισμό. Εγώ ας πούμε προσωπικά τώρα όλη την ώρα, τέλος πάντων, εγώ εσύ με το Ρετζιά. Εσύ είσαι αθλητής, εγώ είμαι αθλητής. Ναι, εγώ με το Ρετζιά, αδέρφια, αλλά μέσα στην προπόνηση, αν μπορούσα να τον βάλω τρικλοποδιά, με έβαζε. Όχι να τον βάλω, δηλαδή ποιος θα παίξει ένα λεπτό παραπάνω. Αυτό που όλοι νομίζανε ότι... Έχουμε κόντρα, ναι, είχαμε κόντρα. Αλλά κόντρα μέσα στο γήπεδο. Πώς θα αποδείξουμε στον προπονητή μας ότι είμαστε εγώ καλύτερος. Όχι εγώ καλύτερος, εγώ καλύτερος. Εσύ μου παρουσιάζεις ένα προφίλ του Ρετζιά στο μεταξύ, ρε φίλε, ότι ήταν πολύ, πολύ σκληρός. Βέβαια ήταν πολύ σκληρός. Εγώ δεν τον θυμάμαι έτσι, ρε φίλε. Κοίταξε, πολλοί δεν το θυμούνται έτσι γιατί δεν ήταν. Δεν το έκανε αυτό ξύλο, θα μου πεις. Ναι. Να σου πω κάτι. Αυτός πάλι ήταν λάθος σώμα σε λάθος παίχτη. Ο Ρετζιάς είχε όλη την τεχνική και όλο το σου, το μακρινό. Δηλαδή έπρεπε να παίζει τριάρι. Αλλά επειδή ήταν 2-13-2-14, δεν μπορούσε να. Ξέρεις, δεν τον έβαζαν οι προπονητές. Εγώ που ήμουν πιο κοντός, λίγο πιο κοντός, με πετάγανε. Εγώ ήθελα να παίζω μες στη ρακέτα. Αυτός δεν ήθελε. Όταν παίζαμε και οι δυο μαζί, εγώ έπαιζα πεντάρι και αυτός τεσάρι. Καλά, με έλεγε. Γιανούλ, τρώμε μέσα, πιάσε αυτό το μαύρο. Τι γίνεται. Ξύλο λοιπόν, η λύση για τα πάντα στον αθλητισμό. Αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής, παιδιά. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει όλοι να βρίσκουμε τρόπους για να βοηθάμε την ομάδα. Είναι ξύλο, είναι ψάρωμα, είναι κολομπάρεμα, είναι πάμε παιδιά γερά, το Πασόκ είναι κοντά, όλα αυτά. Εδώ μίλησε ένας παίκτης μια φορά, πιτσιρικά, σε μια συνέντευξη, είχε μια 23.000 λέξεις. Και την άλλη μέρα ένας παίκτης, συμπαίκτης του, τον έβαλε στην παγωθεραπεία πόση ώρα. Έκανε ναι. Καλά. Αυτός που έδωσε τη συνέντευξη, ο νεαρός, ναι. Τι ηλικία έχει. Είχε 16. Πόσο? 16, ήταν στα 17. 16 και έπαιξε με την πρώτη έκανε ομάδα. Έκανε προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Έκανε προπονήσεις και πήγαινε. Και μιλούσε και για άτομα, ένας πιτσιρικάς που το έπαιζε δημοσιογράφος, ναι. Που προφανώς ήταν φίλος του. Του είπε το και το. Καλά τον μίλησε έκανε. Εκεί πέρα. Καλά τον έκανε. Και εμένα με το κάνανε. Σε τι σου κάνανε. Στα ντους μέσα. Κρύο νερό. Εντάξει. Κοίταξε, αυτό είναι το. Τη ηλικία, ρε παιδί μου. Από τη χαρά, από αυτά. Ενθουσιασμό. Ναι. Πάντα όλοι και όλοι που έχουν παίξει και του πήραν τη συνέντευξη τα είπαν όλα την πρώτη φορά. Μετά για κανένα χρόνο δεν μιλάγανε. Και μετά παίρναν την εμπειρία. Και ξέρανε.
θα σχολιάσεις εκτός παραθύρων οι διεθνείς του Ολυμπιακού, ότι οι διεθνείς του Ολυμπιακού μέσω κοινής δήλωσης συνυπογράφουν κάνουν γνωστό πως δεν θα πάρουν μέρος στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας. Πάμε στο διάλειμμα. Μαλλιάς Barber Shop Μακρυγιάννη 46 στην Ηλιούπολη, κορυφαία ανδρική κόμωση στην Δυτική Θεσσαλονίκη. BigShoes.gr για άντρες και για γυναίκες, μεγάλα νούμερα. Στην Αθήνα, Ερμού 30 και Spa Privé. Πάμε εκεί μετά. Για μασάζ, για χαμάμ, για σάουνα, για τζακούζι, όλα. Να είμαστε πάλι μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ λοιπόν ο διεθνής καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου, του Άρη μας. Μάλαγα, Σεβίλη, εθνική ομάδα. Μάλαγα, Σεβίλη, Δυναμό Κιέβου, Τορόντο Ράπτος. Τορόντο Ράπτος. Γιάννης Γιαννούλης θα σχολιάσει την απόφαση των παικτών του Ολυμπιακού να συνυπογράψουν την παρακάτω δήλωση. Τη διαβάζω. Από την παιδική μας ηλικία είμαστε πάντοτε παρόντες στο κάλεσμα των εθνικών μας ομάδων, παραμένοντας για ολόκληρες εβδομάδες μακριά από τις οικογένειάς μας. Παρένθεση, δάκρυσα. Και εγώ συγκινήθηκα. Δάκρυσα. Χωρίς να υπολογίσουμε την κόπωση ή τον κίνδυνο κάποιου τραυματισμού. Χέστες. Ξενοδάκρυσα. Εγώ τώρα. Ξενοδάκρυσα. Στην πραγματικότητα έχουμε αντιμετωπίσει αρκετούς τραυματισμούς και έχουμε αγωνιστεί με αυτούς όποτε και αν μας ζητήθηκε. Τούτο είναι γνωστό ότι το πράττουμε με περίσσια αγάπη, σεβασμό και αυταπάρνηση, γι' αυτόν άλλωστε τον λόγο ουδέποτε διαμαρτυρηθήκαμε ή λίγο ψυχήσαμε. Ωστόσο, εν ώψη των αλλαγών που επήλθαν στο παγκόσμιο αγωνιστικό καλεντάρι, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε σε όλους ότι αποφασίσαμε να μην συμμετάσχουμε στις αποστολές των εθνικών μας ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2019. Όπως έγινε αντιληπτό, κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πραγματικά αδύνατο και άκουσα διαπαγγελματικό να απουσιάσουμε από τις ιδιαίτερα σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μας στην EuroLeague, την ίδια στιγμή μάλιστα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ήδη χάσει το μεγαλύτερο μέρος της καλοκαιρινής προετοιμασίας λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχαμε για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2017. Ευελπιστούμε σύντομα η κατάσταση να εξομαλυνθεί ώστε να είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε και πάλι από κοντά τις προσπάθειες των εθνικών μας ομάδων. Με τιμή. Προφανώς είναι η Παπα-Νικολάου, Πρίντεζης, Μάντζαρης, ποιοι άλλοι. Παπα-Πέτρου. Ναι. Σπανούλης δεν είναι πλέον. Κοίταξε, αυτό είναι για μένα είναι ντροπή. Γιατί άμα δεν τους καλούσε, πέραν τηλέφωνο τους κολλητούς τους δημοσιογράφους, να βρίζουν να κάνουνε. Όποιος δεν πάει στην εθνική ομάδα, για μένα είναι μεγάλη ντροπή. Γιατί χάρη στην εθνική ομάδα παίρνουν τα εκατομμύρια που παίρνουν. Και όλοι παίρναμε και όλοι κάναμε. Δεν πάει στην εθνική ομάδα, κάτσε. Δεν έχει κάτσε. Περίμενε. Δεν έχει και εγώ κάτσε. Μαζί σου είμαι, αγόρι μου, στην κεντρική όταν, ιδέα. Όταν σε καλεί η χώρα σου, δεν ακούς κανέναν. Τέλος. Δηλαδή έχει εμφανιστεί ένας που είναι ο Μπερτομέο και λέει εγώ δεν αλλάζω, η FIBA λέει εγώ δεν αλλάζω, να τα βρουν οι παίχτες. Είναι ντροπή μόνο και μόνο που σκεφτήκανε ότι δεν θα πάνε. Εδώ τώρα υπάρχει ξεκάθαρη πίεση της ομάδας. Χαίστηκα. Τι είναι αυτό. Έλα να μου πεις εμένα ομάδα δεν πας στην εθνική ομάδα. Το 87 δεν κλαίγαν όλοι. Όλη αυτή η διοίκηση, οι διοικήσεις αυτές τώρα, αυτοί που είναι πρόεδροι, δεν κλαίγαν το 87. Δεν θέλανε όταν μεγαλώσουν να γίνουν σαν το 87. Τώρα τι έγινε. Δεν πάμε εθνική ομάδα. Φίλε. Γιατί άμα πας δεν θα σε κόψει το συμβόλαιο. Ας σε κόψει το συμβόλαιο και φύγει. Θα πας σε άλλη ομάδα. Θα πάρεις 200.000 λιγότερα. Μιλάμε τώρα για τον Πρίντεζη. Να δούμε τώρα ποιοι μπορούν να βρουν καλύτερα συμβόλαια από αυτά που έχουν. Εντάξει. Τι λες ρε. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, φίλε, είναι και ο Μιλουτίνοφ για τη Σερβία. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν οι άλλοι. Ναι. Ο Έλληνας τι κάνει. Mm. Είναι ντροπή. Όχι, άλλο θέλω να σου πω εγώ, ρε φίλε. Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν ο Πρίντεζης. Ναι. Ο Πρίντεζης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρει καλύτερο συμβόλαιο από τον Ολυμπιακού. Εύκολα. Πιο πολλά λεφτά. Mm.
Ο Παπα-Νικολάου με τίποτα, άστο. Ναι, με τίποτα. Με τίποτα. Είναι σε κακή κατάσταση. Δεν, δεν έχει σχέση τώρα σε την κατάσταση. Μην το πας εκεί πέρα. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι σε καλεί η χώρα σου. Άλλο σου λέω, ρε. Το πάμε και λίγο εσύ λες, και εσύ λες. Δεν υπάρχει. Μόνο πατριωτικά πάει αυτό. Όχι, δεν άλλο λέω. Ρε. Δεν πάει. Δεν υπάρχει άλλο. Λέω στην αντίδραση που ασκεί η ομάδα στον παίκτη. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, μαζί σου λέω. Άλλο λέω τώρα. Ότι τι ποιοι δηλαδή μου κάνει μαγκιά ομάδα. Όχι, εγώ θέλω να πάω στην Εθνική. Ναι, τέλος. Ωραία, φύγε. Φύγε, έφυγα. Έφυγα. Ο Πρίντεζη βρίσκει καλύτερο συμβόλαιο. Ο Παπα-Νικολάου όχι. Δεν είναι το συμβόλαιο. Ο Μάντζερη βρίσκει. Ο Απέτρου βρίσκει τυφλά. Ο Μιλουτίνοφ βρίσκει τυφλά. Αυτό το Στρέλνινγκ δεν το ξέρω καν. Ποιο είναι. Δεν τον έχω δει να παίζει ποτέ. Δεν είναι το θέμα συμβολέου. Είναι ότι έρχεται τώρα ένα παράγοντα και σου λέει δεν πα εθνική. Εθνική γιατί. Τι σιγάμωρα τη εθνική τώρα. Και ξέρει τώρα, όταν το κούμπο θα έρθει από το NBA. Αυτό λένε όλοι. Και αν έρθει. Τι για αν έρθει. Και αν έρθει. Ξέρεις θα έρθει, δεν θα έρθει. Πιθανόν εγώ δεν θα έρθει. Αλλά δεν θα έρθει αυτός, γιατί παίζει στο NBA. Ας πάνε και αυτοί στο NBA. Αυτός το καλοκαίρι που δεν έπαιξε είχε θέμα τραυματισμού. Και δεν ρίσκαρε το Milwaukee. Ε, ναι. Εντάξει, και ρίσκαρε 100 εκατομμύρια. Αυτό σου λέω. Δεν ρίσκαρε. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει τέλος πάντων. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Γιατί αυτοί όλοι δεν πήγανε φαντάρι πάνω από 2,5 μέρες. Γιατί ήταν στην εθνική ομάδα. Αυτά δεν τα ξέρουνε. Δεν πήγε η ομάδα τους και είχε δόντι. Η εθνική ομάδα ήταν. Γιατί μόλις πήγανε εθνική ομάδα, τότε λέγανε να πάω φαντάρος, να πάω φαντάρος. Έτσι κάνανε. Τα λες εμένα που φάγα 20 χρόνια στην παραμεθο... 20 μήνες στην Παραμεθόριο. Σε μένα τα λες. 20 μήνες. Μην ξεχνάνε. 20 μήνες σκηνάκια. Σιγά μου, 20 μήνες σκηνάκια εκεί στο πήλιο. Αυτό είναι. Παίκτης που έχει πει. Άρα αυτή λέει σιγά μην βουτήξω για την μπάλα γιατί μπορεί να χάσω το συμβόλαιό μου και με μαλώσει η ομάδα μου. Δεν έχει. Και όμως υπήρξε το έρα για ανάγκη που θέλετε εσείς. Τώρα δεν πρέπει να υπάρξει αντίθεση της Ομοσπονδίας. Θα υπάρξει, αλλά αυτοί το επικοινωνιακό το έχουν οι επιστήμοι. Θα βάλουν άλλους να μιλήσουν, άλλους να γράψουν. Θα μπουν μετά και αυτοί στο τσάρτερ. Ξέρεις, στο μπάσκετ έχουμε τους... είναι αυτοί του τσάρτερ και αυτοί που πληρώνουν μόνοι τους. Ή τα πληρώνουν οι εφημερίδες, δεν ξέρω πώς γίνεται, τα έξοδα. Έτσι έχουν παντού χωριστεί. Υπάρχει αυτό, ναι. Έτσι έχουν χωριστεί. Παντού υπάρχει ομοσπονδίες, παντού υπάρχει στις ναι. Ομάδες ή πάνε όλοι ή κανείς. Ε, ναι. Δεν έχει... Σε εμάς, δηλαδή, έτσι ήταν. Αυτό, γιατί δεν γράφουν σχόλιο όλοι οι δημοσιογράφοι τώρα. Περίμενε με όλους τους δημοσιογράφους. Ποιοι πάνε με τον Ολυμπιακό. Αυτοί που κάθονται και γράφουν τα άρθρα από. Όχι του Ολυμπιακού, όλοι οι δημοσιογράφοι. Και ο άλλος που δεν έγραφε, που δεν έλεγε το όνομά του, γιατί δεν γράφει για την εθνική ομάδα. Έγραψε. Για τους Κουντήλες. Για τους Κουντή. Έγραψε κάτι ο Κουντής που και καλά. Περιμένω, φίλε. Έχεις δίκιο. Περιμένω να δω. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Οι μεγαλοδημοσιογράφοι. Οι κόλκες του μπάσκετ, αυτό εννοείς δηλαδή. Ναι. Ναι, ωραία, ναι, συνέχισε. Α, μπράβο. Τα λες καλά. Που είναι 40 ναι. Χρόνια με την εθνική ομάδα. Για να δούμε τι θέση θα πάρουν. Κανονικά πρέπει να επιτεθούν. Γιατί... Να επιτεθούν, έτσι πρέπει. Η μαύρη Παρασκευή του μπάσκετ. Γράφει ο Νίκος Παπαδογιάννης. Πιστεύει ότι ο επικείμενος θάνατος των εθνικών ομάδων θα κλειδωνήσει ολόκληρο το θεώρημα του μπάσκετ. Έγραψε κάτι. Τη γνώμη του, δεν με νοιάζει τι θα γράψει. Τη γνώμη του. Γι' αυτό θέλω εγώ να γράψουν όλοι. Ναι, τίθεται αντιμέτωπος στη λογική του Ολυμπιακού. Είναι απέναντι. Εντάξει, μπορεί και η παίκτη του Παναθηναϊκού, γιατί και αυτή είναι Ευρωλίγκα. Ναι, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει. Δεν έχουμε δει. Δεν ξέρω που έχει. Ποιος έχει διεθνείς Έλληνες ο Παναθηναϊκός. Έχει, αντε το Κούμπο, έχει τον Καλάθι. Καλάθις, ναι. Έχει. Όπου νευρίασα τώρα με αυτό. Συνέχισε, πουλάει αυτό. Τι να πουλήσει. Πάπα, με έλεγαν εμένα, ήρθε γράμμα από την Ομοσπονδία και δεν θα πας. Γιατί παίξω τραυματίας. Ή να κάνω αυτό ότι με πονάει. Αδερφέ, δεν πήγες σε εθνική. Ναι, δεν παίζεις 5 αγώνες. Είναι νόμος αυτό, ε. Εννοείται. 3 αγώνες, όχι 5. Τώρα το κάνουν 5. Τώρα το κάνουν 5. Και μετά πηγαίνουν εκεί στην Ομοσπονδία στο ΆΚΑ και ας μάλλον να παίξω. Και γράφει ο φίλος του Ολυμπιακού, κλασικός.
τύπος ο οποίος είναι με το 20 και περιμένει να γράψει. Μακάρι να καταργηθούν οι εθνικές. Τι είναι οι αθλητές, φαντάρι. Μα τώρα φαντάρι είναι. Φαντάρος είσαι για την εθνική ομάδα, είσαι στρατιώτης. Είσαι στρατιώτης. Το χειρότερο είναι ότι στιγμή, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή οι παράγοντες, τη στιγμή που στο ποδόσφαιρο οι αθλητές κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν. Στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή οι παράγοντες κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό το μπάσκετ είναι, πάει για τρίτο άθλημα. Δεν είναι και στο ποδόσφαιρο καμιά φορά ξεφεύγει το πράγμα, φίλε. Φίλε, υπογράφω εγώ μαζί σου πέντε οι χρόνια. Παράγοντες, δηλαδή, σου... τώρα, τι νομίζουν ο Ολυμπιακός, ότι ο Μπερτομέο θα τους βοηθήσει άμα το κάνουν αυτό, θα τους δώσει κανένα σφύριγμα παραπάνω, θα πάει η ομάδα Final Four. Αυτό είναι οι δημόσιες σχέσεις. Αδερφέ, Ελλάδα είμαστε εδώ, Έλληνες. Όποτε μας καλεί πατρίδα πάμε. Τέλος. Ξέρω ότι δεν είναι των παιχτών αυτό, γιατί είναι γραμμή από την ομάδα. Ναι, αλλά σε παρουσιάζουν σαν μηδενική προσωπικότητα. Ακριβώς. Κακό ακριβώς. Πράγμα. Γι' αυτό σου λέω ότι η εθνική ομάδα, αυτά που έγραφα από το καλοκαίρι, που έλεγα ότι άμα ήταν ο Γιαννάκης θα τον έλεγαν το κούμπο, αδερφέ, ευχαριστούμε πολύ, αλλά του χρόνου. Ξεκόβω, δεν είναι ότι σε παρακαλάω και άλλα όποτε σε βολεύει. Σε κόβω. Πρώτη μέρα προετοιμασίας μέχρι την τελευταία ομάδα. Ξέρεις ότι άμα τραυματιστεί κάποιος από αυτούς τους παίκτες ή δεν παίξει καλά και τον διώξουνε το καλοκαίρι από αυτούς που υπογράψανε, μετά θα πάνε, δεν βρίσκουν ομάδα, ευρωλίγες, και πάνε σε καμιά άλλη και τους καλέ, θα πάρε καλά να πάνε εθνική. Ξέρεις τι σαματά θα κάνουνε. Και ελάτε και τηλέφωνο στο ΨΑΚ και πάμε ρε ΨΑΚ. Και αυτό. Έχετε συνδικαλιστικό όργανο. Ήμουν αντιπρόεδρος με Λάζαρο Παπαδόπουλο. Είναι υψηλή και παίρνετε τα πόστα. Με την Κούδη πρόεδρο μέσα. Α, μόνο τη αδοπεντάρια. Τι να πάνε, τι κοντοί. Τι να βάλουμε τους κοντούς ρε. Μπα, άκου εδώ. Είμαστε... θέλουμε να βοηθήσουμε το Find του Χριστοδούλου. Να δυνατήσει. Εκτός από το να δυνατήσει που έγινε και αυτό. Ναι. Μία άδεια προπό. Ναι. Που δικαιούταν, αλλά δεν υπήρχε. Και είναι ο Ιωαννίδης. Υπουργός Αθλητισμού. Υπουργός Αθλητισμού. Κανονίζουμε, κλείνουμε ραντεβού. Φτάνουμε τώρα στο Υπουργείο και πάμε τώρα όλα τα γομάρια. Λάζαρος, Παπαδόπουλος, εγώ, Ντικού, Τσαρσαρής, Διαμαντίδης είχαμε μέσα. Τέλος πάντων, φτάνουμε εκεί πέρα. Έρχονται δύο τύποι, 1,5 μέτρο καθένας, κοντή, χοντρή, φαλακρή. Και πάνε στον Ντικούδη. Και το λένε, περιμένετε εδώ, θα βγει ο κύριος Υφυπουργός. Θα σας δώσει το χέρι, θα κοιτάτε την κάμερα εκεί πέρα. Και αρχίζουμε και φωνάζουμε. Τώρα ξέρεις, coach, coach, coach. Και να ουρλιάζουμε, τι είναι αυτή εδώ πέρα, ρε, πού τους βρήκες. Τώρα τον είχαμε προπονητή, δεν γίνεται να... Και βγαίνει ο Ιωαννής, ποιος φωνάζει, τι φωνάζει. Και αρχίζουμε και δίνουμε κάτι που στριλίκια. Τώρα τους δυο τους κοντούς αυτούς. Όχι, λέει το πρωτόκολλο. Βέβαια, βάλτε στο πρωτόκολλο. Και λέμε, και να λέει ο Ιωαννίδης, δεν δικαιούται, λέει ο Φάνης. Πέρασε η δεκαετία, ξέρω εγώ. Και αρχίζουμε και χτυπάμε τραπέζια, κάτι καρέκλες εκεί μέσα. Την πήρε το Παουξάκι. Το πήρε. Εντάξει, ήταν. Μορφή, εντάξει, Φάνης, Φάνης μας μεγάλος. Να σου πω κάτι, έφυγε σε αυτό το θέμα, έφυγε και ο ίδιος ο Φάνης. Δηλαδή, αφού είναι καφενείο, εντάξει. Δηλαδή, πέρασα 10 χρόνια, δεν πήγε. Κι άλλος το έκανε αυτό ο κολλητός σου. Δεν πήγε μια δεκαετία. Όχι. Ποιο κολλητός μου. Ζή. Ναι. Ζή. Ζή. Τι θα πάει, ρε. Ζή θα του πούνε, έλα, είναι 4 εκατομμύρια εκεί στην άκρη. 4 εκατομμύρια στην άκρη, εκεί πήγαινε πάρτα και το ξεχάσει. Ξέρεις μια φορά που είχε το μαζί ήμασταν, τι λέω. Ξέρεις ότι με χρεώνουν, φίλες λέει καφέδες, λέει μαζί του. Πίνω καφέδες, ναι. Πίνω καφέδες εδώ εγώ και με έχει έτσι κολομπαρεμένο. Δηλαδή πιστεύει ο κόσμος καμιά φορά. Δηλαδή πώς είναι όταν δεν ξέρεις τον άλλον, άρεσε. Τέλος πάντων, πρώτο τηλέφωνο που πήρα σήμερα ήταν να μου πει τι γίνεται με την εθνική. Ανάλυση εκεί που άλλα ετοιμάζει, τα έχει όλα είναι τελειωμένα, να ξεχνάει την εθνική στο ποδόσφαιρο. Μηνύματα, δεν μηνύματα, έχει. Μηνύματα. Ο φίλος 815 λέει: εύχομαι ο Ηλίας να συνετιστεί και να φέρει δύο πραγματικά καλούς παίκτες στο 2 και 4 πεντάρι και να αφήσει κατά μέρος τις μαναζερθετικές επιλογές, λέει,
Τι γίνεται αλήθεια, τι να γίνει, δηλαδή κάναμε κακές επιλογές. Όχι, να σου πω κάτι, είναι δύσκολο να αλλάξεις παίχτη. Είναι θέμα οικονομικό. Ναι, εμείς θέλουμε με 50 χιλιάρια να παίρνουμε. Όχι, όχι, είναι θέμα οικονομικό, γιατί άμα κόψεις ένα παίχτη, πρέπει να τον πληρώσεις όλη τη χρονιά. Όχι. Όχι, όχι, έτσι είναι, γιατί σε κόβει η ομάδα, τώρα πλέον όλα τα σύμβολα πάνε στη FIBA. Η FIBA παίρνει πάντα το μέρος των παιχτών. Ναι. Πρέπει να βρεθεί συμφωνία. Ναι. Γι' αυτό, ας πούμε, πολλές φορές είναι αρκετές ομάδες θέλουν να αλλάξουν κάποιο παίχτη και δεν μπορούν να τον αλλάξουν. Λόγω του συμβολαίου. Ή το καθυστερούν για να βρει άλλη ναι, ομάδα. Άμα βρει άλλη ομάδα, να την καλύψει διαφορά, κάπως γίνεται συμφωνίες. Γιατί ναι, ήθελα να το πω αυτό, γιατί πολλές φορές μακάρι να μπορούσαν να αλλάζουν. Μακάρι, δεν είναι μακάρι, δεν είναι ωραίο αυτό να αλλάζουν και οι παίχτες. Δεν είναι καλό και για τους παίχτες. Αλλά υπάρχει αυτό το γκαραντί της FIBA που πληρώνει ο παίκτης έξτρα για να αυτό ακριβώς. Κοίτα. Εγώ και τι λέει ο φίλος για διάρη δεν σου πεντάρει. Ναι, εντάξει, αυτό θέλουμε. Ναι, δίκιο έχεις. Διάρη όμως δεν φίλε. Αυτά τα point guard που παίζουν και στο 2 με κουράζουν. Θέλω να βγει από το screen, να σηκωθεί, να βάλει ένα τρίποντο. Αυτό, αυτό. Γιατί τα point guard, δηλαδή ο Κατσίβελης θα το κάνει τέλειο αυτό. Τέλεια αυτό το πράγμα, να βγαίνει το διάρρεια από τα δύο screen τα συνεχόμενα, ναι. Πάρε και σούταρε. Σούταρε. Μην πάει να πάρει αυτό στις προσπάθειες. Όχι, ρε. Ο Κατσίβαλης απαγορεύεται βασικά, πρέπει να βγει ένα κανονισμό, θα απαγορεύεται να σου τάξει. Ο Κατσίβαλης είναι σαν τον Γιώργο του Καλαϊτζή που είχαμε και καλεσμένο εδώ πέρα. Ο Γιώργος δεν είχε πήγε τόσο ο Μπράντοβιτς, ναι. Πρώτη μέρα προπόνηση που ήμουν εγώ στον Παναθηναϊκό εκεί πέρα και πάει με το πόδι του και πώς κάναμε το τέρμα, πιτσιρικάδες με το χώμα και το λέει, άμα περάσει. Την βολή, την ελεύθερη βολή, ξέρεις την νοητή γραμμή της ελεύθερης βολής, άμα δεν σκοράρεις, δεν παίζεις. Δηλαδή, ή θα το βάλεις ή θα είσαι στον πάγκο, άμα να πάρεις επιθετική προσπάθεια. Εγώ σε θέλω για την άμυνα σου και για δεν την επίθεση μόνο αυτό. Δεν είχε κακή τεχνική στο σου του Καλαϊτζής. Όχι ρε, αδερφέ, δεν τον ήθελε. Δεν το, έχω Μπουντιρόγκα, έχω Αλβέρτη, έχω Κουτουλάι, έχω Πέπε Σάντσες, έχω Μουλαομέροβιτς. Όπω τι ομάδα Ευρωλίγκα πήρα. Και θα ενημερώσει τον κόσμο ότι έχω και μια Ευρωλίγκα. Έχεις Ευρωλίγκα, γιατί εγώ δεν έχεις. Όχι, γιατί λες όλα τα άλλα. Μουλαομέροβιτς. Το θέμα είναι. Μουλαομέροβιτς. Ιδραυλικός. Μούλα. Ιδραυλικός. Διάρρητε. Καλύτερο playmaker που έχω δει ποτέ. Ο Μουλά. Μούλα. Εκτελεστής, τέλεια το pick and roll, πασέρ και σκόρερ. Τα πάντα, δηλαδή τα πάντα. Ήτανε λίγο, άμα δεν του πήγαιναν τα πόντα σουτ, κολούσε λίγο. Όχι, 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 όχι. Δεν είχε σέρβικο, μα κροάτικο, κροάτικο έτσι, ναι. Όχι, παιχτάρα. Παιχτάρα, το συζητάμε, ρε φίλε, εννοείται. Παιχτάρα. Αλλά Κροάτες με αυτό δεν έκανα τίποτα. Ναι, γιατί είχαν το ρήματς έναν άλλον Μπομπέρ, ένα σουτέρ εκεί πέρα που ήταν πιο φίρμα, αλλά ο Μούλ ήταν πιο ίδια ηλικία, ναι. Τις άρδες και οι δύο. Που ήρθε ο ρήματς, ήρθε και έπαιξε και μακεδονικό και ΑΕΚ. Τότε που ο Μακεδονικός νομίζω πήγε τελικό Ευρώπης. Στο Σαπόρτα. Ναι. Σαπόρτα δεν λέγονταν αυτό. Ναι, Ούλεπ. Ούλεπ κάπου. Ούλεπ κάπου. Ναι. Τα αλλάζανε. Κάπου σε Αλερουά παίξαν τελικό, δεν θυμάμαι κιόλας. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που έστειλε ο φίλος, νομίζω ότι θα το κάνουμε σταδιακά τις αλλαγές. Ότι πότε θα πάμε στον Γκάρ και μετά θα ψάξουμε. Ναι, κοίταξε, το βασικό είναι να βρεθεί αυτός ο παίκτης. Μπορεί αυτός ο παίκτης που βρεθούμε να είναι ακριβώς το αντίθετο από τον Dillard και να μην χρειάζεται 4-5, να μην χρειάζεται ένα ακόμα ψηλό. Ναι. Δηλαδή μπορεί να καλύψει αυτός. Δηλαδή την οικονομία που σου δίνει ο Λάκη Τζόνς, να την πάρεις και από το δύο σου. Ναι. Οι playmakers σου είναι παίκτες ομάδας. Θα βγαίνουν στις βοήθειες. Μα αυτό οι βοήθειες πηγαίναν από τους ψηλούς στον Dillard. Άρα οι ψηλοί ήταν μόνοι τους κάτω το καλάθι και δεν τους έβλεπε, δεν τους έδινε την μπάλα. Άμα αυτός τώρα ο καινούριος παίκτης που ελπίζω να βρουν κάποιο καλό, δηλαδή ακριβώς αυτό που χρειάζεται, τώρα πιστεύω δεν θα κάνουν. Όχι λάθος, ξέρεις πώς να το πω, ρε παιδί μου. Να είμαστε λίγο τυχεροί και θέλει και τύχη. Μεταξύ μας τώρα είναι πιο εύκολο να διαλέξεις παίκτη γνωρίζοντας πώς πάει η ομάδα στα επίσημα παιχνίδια. Ναι, καλά εννοείται. Παρά να το κάνεις αυτό στα φιλικά. Ε? Είναι μα στα φιλικά ο Ντίλαρ δεν τη μοίραζε. Έλα όμως που ήρθαν τα τέτοια και τα στατιστικά μένουν. Και στα φιλικά υπήρχε κρουμπάλι. Ναι. Στα επίσημα τον ψάχνουμε. Πάγκο έχει δύο παίκτες τώρα, το Λίνο και το κρουμπάλι αυτόν, που βασικά θέλουν ψυχολογική προπόνηση, όχι προπόνηση. Ο Κλάσεν είναι έτσι, φίλε. Ο
Κλάς είναι τίμιο γίγαντας, είναι... φίλε, θα μπαίξει, θα σπρώξει, θα κάνει. Καναδός είναι... Λίνος, δεν ξέρεις ποτέ θα σου δώσει. Μα είναι καλός για το καλύτερο. Θα σου δώσει από... Μα δεν υπάρχει καλύτερο. Άμα το δώσεις 10 φορές την μπάλα από κάτω, θα σε βάλει τις 6. Είναι παίκτης 60% δίποντα, γιατί είναι ακριβώς κάπου τη Στεφάνη. Αλλά πρέπει να το δώσεις 10 μπάλες. Αλλά χαραμίζεις 10 μπάλες για τον Κλάσεν. 10 επιθέσεις. Ξέρεις, είναι πολλά τα, τα κόλπα στον Κλάσεν. Ανάλογα και τι έχω. Ναι. Ανάλογα ποιος είναι ο αντίπαλος. Στο μεταξύ βλέπω όλους, δε φίλοι, έχουν βρει κάτι ψηλούς όλοι. Στον Κόρη, βέβαια, σηκώνεται από την προσωπική καρφώνη. Στο Λαύριο, όλοι είναι ένας και ένας. Είδες Λαύριο κολοσσός. Ναι. Φίλε, άνευ πλάκας τώρα. Αν πηγαίναμε στις πρώτες αγωνιστικές να παίξουμε στο Λαύριο, 30 στο κεφάλι θα είχαμε. Ο Άρης πώς κέρδισε. Ο Άρης κέρδισε γιατί ο προπονητής από το Λαύριο ένα λεπτό γέλαγε. Ναι. Έκανε γελάκια γιατί κέρδισε τον Άρη. Mm. Ξέρεις, θα ήταν η μεγαλύτερη νίκη της ζωής του λόγω ονόματος. Μπα, δεν έχεις ξακερδίσει. Έτσι. Όλοι έχουν καλούς παίκτες. Ξέρεις τι γίνεται, είναι όλοι αυτοί, όλοι είναι πιτσιρικάδες draft που έρχονται από τα κολέγια που δεν γίνονται draft. Εκεί είναι κορώνα γράμματα, είναι μαντεψιά αυτό. Μαζί σου λέγω, αλλά έχει κάτσει μια κέντα. Έχουν καλούς ο Φάρος. Έχουν καλούς. Έχουν καλούς... Φάρος είναι καλή ομάδα, η Λάρισα είναι καλή ομάδα. Ναι, αυτό σου λέω. Έχουν καλούς παίκτες στο Λαύριο. Έχουν καλούς παίκτες στον Κόρυβο. Δηλαδή, όλοι έχουν καλή front line. Δεν είναι δηλαδή να βρεις ότι υπάρχει μια ομάδα που είναι μέτρια. Έχουν κορμιά, φίλε, και πηδάνε όλοι. Ναι. Δεν είναι. Εμείς είμαστε soft εκεί. Εμείς πήραμε τον κρουμπάρι για αυτόν τον λόγο. Κοίταξε, η Λάρισα έχει αυτό το στυλ αυτούς τους ξένους, γιατί δεν, τους, δεν έχουν άγχος. Δεν έχουν. Μαζί σου, σε σένα μπορεί να μην κάνουν τίποτα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή μπορεί οι ίδιοι παίκτες αυτοί να έρθουν στον ΠΑΟΚ και με την πίεση και με την ιστορία και μόνο αυτό βρίσκουν, και να μην τη βρίσκουν. Συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο συμβαίνει. Σε όλα τα αθλήματα συμβαίνει. Σε όλα. Δεν το είχα συμμέτρει. Αυτό φίλε. Είχα έναν αίτητο συμπαρουσιαστή κάποτε, συνάδελφο. Είχα έναν αίτητο. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Λιβάνι ετοίμασε. Λιβάνι. Πρέπει να ακούσει Λιβάνι το παιδί. Φτιάξε να πάρει λίγο φόρα. Ναι, είμαι πεσμένο. Είναι πεσμένο ο άνθρωπο. Πριν πάμε στο διάλειμμα, για να πούμε. Λες να ανοίξουμε καμιά γραμμή, να συζητήσουμε για το παιχνίδι. Δεν ξέρω, τι θέλεις. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε. Δεν το συνηθίζουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε. Πάμε στο διάλειμμα τώρα. Μαλλιάς Barber Shop, ο Διαμαντής σου στέλνει μήνυμα. Το κολλητάρι σου που τα πίνατε μαζί. Τότε πριν τα παιχνίδια και μετά έκραζε τους παίκτες. Αυτός κράζε τους παίκτες που ξενυχτάνε. Ο Διαμαντής. Και έχει πιει μαζί σου, όταν ήσουν παίκτης, 30 μπουκάλια. Τουλάχιστον. Αλήθεια, ρε Διαμαντή, με δίνει στεγνά. Όχι, δεν σε δίνει εσένα, τους τωρινούς παίκτες. Εσύ καθέ, να βγουν τα παιδιά έξω, ρε. Τι έχασε ο χαρούμενο. Να βγει να τα πει αυτά, να συζητήσετε μαζί. Ωραία, ο αδερφός Διαμαντής, τον αγαπάμε. Μας μεγάλωσε. Και οικογενειακός φίλος. Δεν ήξερε ποιος είναι ο πατέρας μου. Και όταν έπαθε, χοροπήδηξε. Τη γνωστή τη οικογένεια. Πάμε στο διάλειμμα. Μαλλιάς Barber Shop Μακρυγιάννη 46 στην Ηλιούπολη. Κορυφαίο ανδρικό κομμωτήριο. Περιποίηση μαλλιών. Αν δείτε πως έκανε το Γιαννούλη και βλέπετε. Δηλαδή ούτε αδερφέ, πλαστικός χειρούργος. Ένα μήνα γεμάτο. Και ακόμα το μαλλί είναι. Ούτε πλαστικός χειρούργος. Δεν το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα. Και βέβαια, όσοι έχετε πόδια βατραχοπέδιλα σαν το Γιαννούλη, μεγάλα νούμερα, bigshoes.gr, πάρα πολύ δυνατό e-shop να εξυπηρετηθείτε και να μην έχετε νταργά για το που θα βρείτε νούμερο παπούτσι να φορέσετε. Πάμε στο διάλειμμα, bigshoes.gr και σε λίγο πάλι μαζί. Δεν μπορώ χωρίς ποδόσφαιρο να ξέρεις, δεν μπορώ. Δεν έχω δώσει τα νεύρα. Μπάλα και δεν έρχεσαι. Δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Μπάλα. Ξέρεις που κάθουμε, ε? Πού κάθεις? Με τους σκάουτρες από πάνω, τέρμα πάνω. Είστε τα παιδιά τα γνωστά, τους σκάουτρες. Μου δίνουν και το βιβλιαράκι. Ναι, και τι κοίτα, καταλαβαίνεις τη βλέπεις ή... Τα τρεξίματα, τα τρεξίματα. Κάθομαι με το χρονόμετρο, βλέπω πόσα χιλιόμετρα κάνει ο άλλος. Με τα τσιπάκια στα παπούτσια, άσε μας. Ποια τσιπάκια ρε εσύ δεν είναι, ξέρεις τι κάνει το πρόγραμμα. Ξέρεις τι κάνει το πρόγραμμα. Σε σκανάρι, δεν έχεις τίποτα πάνω σου. Βάλε μετά του μαλλιά το τραγούδι, το μου αρέσει. Τώρα μπήκαμε να φτιαχτώ λίγο.
Ναι, άλλο θέλω να σου πω τώρα. Έχει σε σκανάρι και κοιτάει τις κινήσεις όλες. Ωραία. Ναι. Δηλαδή έτρεξες 13 χιλιόμετρα. Θα του πει κανένας τι θα του πούν, μπράβο ή τι, θα κερδίσει τίποτα, έχει πριμ. Όχι φίλε, ότι αν έχεις κάποια στοιχεία που είναι σε υψηλό επίπεδο, πάντα θα έχεις μια καλή θέση στην ομάδα. Δηλαδή άμα κάνεις 13 χιλιόμετρα, πόσα είναι? Δεν έχει σημασία πόσα θα κάνεις. Πόσα λένε, πόσα ποιότητα, τα χαφ αυτά. 11 με 14. Οι Κροάτες, οι δυο αυτοί που... Οι δυο οι Κροάτες δεν έτρεξαν, 25. Ούτε 5 δεν τρέξανε, απλά ξέρουν να κάνουν αυτοί. Είναι φίλε μεγάλη υπόθεση. Εννοείται. Βλέπεις. Ναι, εσύ. Δεν είναι όλα αριθμοί. Εννοείται, δεν είναι όλα αριθμοί. Είναι μεγαλύτερη δικαιολογία των προπονητών. Ναι. Όταν κάποιος δεν ξέρει τι να πει, κοιτάει στατιστική στις συνεντεύξεις τύπου και λένε χάσαμε τα rebound, μας πήραν τις assist, μας βάλανε αυτά. Αδερφέ, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Η μεγαλύτερη δικαιολογία είναι η στατιστική. Εντάξει, εσύ, απλά όταν είναι δύο παίκτες οι ίδιοι, θα προτιμήσω εγώ να βάλω αυτόν που έχει περισσότερα τρεξίματα και τα περισσότερα από αυτά που έχουν εντάσεις. Και άμα τρέχει σαν μπούφος γύρω-γύρω, αυτό σου λέω. Γι' αυτό υπάρχουν τα ποιοτικά τρεξίματα. Υπάρχει τέτοια. Υπάρχει τέτοια, ανάλυση ποιοτικά. Ναι, 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 ποιοτικά τρεξίματα. Με ουσία. Αλήθεια. Mm-hmm. Α, δεν το ξέρω. Η έντασή του. Γιατί άμα θέλει. Ένταση. Η ένταση που κάνει τα τρεξίματα. Τη καρδιά. Όχι, εγώ. Τι. Το τι. Το sprint. Το sprint. Μετράει το τετρακέφαλο. Όχι ρε, μετράει τα σπρίτ σου μέσα στο παιχνίδι. Και τα μετράς. Ο Ζιντάν. Δεν είναι κανένα σπρίτ. Ναι. Ναι. Ωραία, τι γι' αυτό ήταν ο Ζιντάν. Ναι, μα το ξέρω. Ζιντάν είναι άλλοι 10. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές είναι 500.000. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Δεν είναι όλοι Ζιντάν, δεν είναι όλοι Μότριτς, Ράκητης. Ο Ράκητης στην Κροατία. Ναι. Εγώ λέω δεν έτρεξε πάνω από 7 χιλιόμετρα. Εγώ πιστεύω δεν ίδρυσε αυτός. Ναι. Αλλά τα έκανε όλα σωστά. Ναι. Γιατί ήξερε τι να κάνει την μπάλα πριν την πάρει. Η στατιστική είναι για να ψαρώνει τον κόσμο. Όχι, εντάξει, μετράει, ναι. Μετράει. Μετράει. Φίλεξες που μετράνε αυτά στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία μετράνε όλα αυτά που οι γυμναστές έχουν αναλάβει άλλο ρόλο και πολύ καλά κάνουν και πρέπει να χωρίζεται η προπόνηση σε γυμναστική και σε τεχνική και να μην κάνει ο προπονητής και τα δύο ή ο γυμναστής και τα δύο. Πρέπει να υπάρχουν και πιστεύω πιο πολύ έτσι είναι. Πρέπει να γίνεται αυτό. Μετά, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που, για τους προπονητές και για τους παίχτες που υπάρχει αυτό ο γυμναστής, ξέρεις. Μιλάνε με τον προπονητή, τι θα τους κάνει σήμερα, τι θα τους κάνει, βγάζουν το πρόγραμμα. Mm-hmm. Και είναι πολύ σωστό. Έχει χάσει η ομάδα. Mm-hmm. Και τρελαίνει τον προπονητή και λέει αύριο προπόνηση. Και αρχίζει τα sprint τιμωρίας. Γιατί υπάρχουν αυτά. Ξεσκίζει το γυμναστή πρώτα απ' όλα. Ξεσκίζει το γυμναστή, πάρε 5 θλάσεις έτσι καπέλο. Στα καθούμενα, ναι. Εκεί τι κάνεις. Όποιος το κάνει αυτό, ρε φίλε, είναι το 70 προπονητής. Ναι. Είναι 100 χρόνια πίσω. Όπως το κάνει. Ελπίζω να μην υπάρχουν πλέον τέτοιοι. Όχι, υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν. Και χειρότερα. Μια, αλλά να μην υπάρχουν. Εδώ μας έχει πει ο άλλος ότι τέλος πάντων, μην αρχίσω να λέω τώρα. Πες ρε, τι. Δεν το επαναφέρουμε τώρα στο προσκήνιο. Θα σου πω εκτός αέρα. Τι έχει πει σε παίκτες. Πες το μου στα αυτιά, τον μπουμπονίσω εγώ, την ντρέπομαι. Εγώ το έχω πει κιόλας. Δεν είναι απλά βαριά να σου επαναφέρω. Πλέον με τέτοια τεχνολογία, με τέτοια scouting που μου λες, που κάθε μέρα μαθαίνω και ότι υπάρχουν πιο πολλά scouting. Έχω ραντεβού Τετάρτη με έναν που έχει ένα πρόγραμμα τέτοιο. Θες να θες μαζί μου. Ναι. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Βεβαίως, θα σε πάρω τηλέφωνο. Είναι η ώρα που δουλεύεις, αλλά θα βρεις έναν άνθρωπο. Α, όχι, δεν μπορώ. Θα λείπω ρε, στην Αθήνα. Φιλανθρωπικό. Άμα είναι το φιλανθρωπικό είναι. Ναι. Πέμπτη έχω το ραντεβού. Θα λείψεις και την Πέμπτη. Ναι, δεν ξεκουραστώ. Πήρα τιμητική άδεια. Εντάξει, εντάξει. Τι βλέπει κατάσταση που έχει τόσο αερά. Γραμμή! Ας ανοίξουμε γραμμές λοιπόν. 2, 3, 10, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά εσείς? Καλά κι εμείς. Καλησπέρα φίλο μου. Παναγιώτης Ηλιούπολη Αριανός. Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης. Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης. Ναι, γιατί μας ακούνε παγκοσμίως. Πρέπει να διευκρινίζουμε αυτά φίλε. Ναι. Για λέγε. Λοιπόν. Δεν πειράζει που είστε παοκτσίδες και Μαριανός, για μπάσκετ θα μιλήσουμε, για το παιχνίδι. Ξέρεις πόσους Αριανούς φίλους έχουμε φίλε? Καλά, εννοείται αυτό. Λοιπόν, τι να πούμε, κακές οι ομάδες καταρχήν. Εντάξει, πολύ κακές, δηλαδή πρώτη φορά εγώ βλέπω και οι παοκτσίδες γενικότερα δεν την ευχαριστήθηκαν τη νίκη. Δεν ξέρω. Όχι, εσύ την, τη βλέπετε. Κοίταξε, την ευχαριστήθηκες, αλλά απλώς δεν είναι...
πήρες μια διαφορά 13, 15, 13, 14 πόντους, 15 και ήθελε να τελειώσουν όλοι εκεί. Κατάφερε ο Άρης και μείωσε το παιχνίδι. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Όλα γίνονται, φίλε. Δηλαδή δεν είσαι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για να κρατάς τέτοιες διαφορές. Ναι. Θα κάνει και ο αντίπαλος τη, ναι, την αντεπίθεσή του, έτσι. Μαζί δεν παίζει σου, μόνος σου. Σου. Γι' αυτό είναι άλλη ταχύτητα αυτές οι δύο ομάδες και άλλη ταχύτητα όλοι οι άλλοι. Εγώ διαφωνώ, επειδή την ακούω την εκπομπή σας, διαφωνώ σε αυτό που είχες πει εσύ την Παρασκευή για την ΑΕΚ, ότι είναι μια ταχύτητα μόνη της. Ναι. Είναι οι άλλοι δύο, είναι η ΑΕΚ και μετά... Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Ναι, πες μου. Δηλαδή, εντάξει, τι παραπάνω έχει η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, ΑΕΚ, πέρα από τον μπάτζετ. Η μπάτζετ, που το οποίο σημαίνει ότι άμα πιάσει απόδοση η ΑΕΚ, μπορεί να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και όλες οι άλλες ομάδες, ό,τι μεγάλη απόδοση και να πιάσουν, τα καλύτερα παιχνίδια της ζωής τους να κάνουν. Δεν μπορούν να τους κερδίσουν. Όχι. Τότε αυτό πώς έγινε πρόπερση που ο Άρης πήγε τον Παναθηναϊκό σε 5 παιχνίδια. Με μπάτζετ 700.000, έτσι. Πριν 5 χρόνια. Πριν 2 χρόνια. Πότε δεν πήγε? Έγινε αυτό. Όχι, έγινε αυτό, στους ημιτελικούς. Μέσα σε μια εβδομάδα κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό 2 φορές. Εδώ, μέσα στο παλέ. Όταν είχε ο Άρης, Μακνίλ, White. Έγινε αυτό σε 5 παιχνίδια. Α, δεν, νομίζω ότι ήταν λίγο πιο παλιά, φίλε μου, δεν είμαι σίγουρος. Όχι, όχι, αυτό, όχι, ακριβώς, αυτό ήταν. Κοίτα, η χρονιά του Πρίφτη η πρώτη, για να τα βάλουμε λίγο κάτω, ήταν μια χρονιά. Τη δεύτερη, χρονιά, έχει του κάνει δεύτερη χρονιά του Πρίφτη. Ναι, έχει κάνει τις τέσσερις σούπερ επιλογές ξένων, δηλαδή αυτό που θα ξαναγίνει. Αυτό. Ναι, ναι, ήταν καταπληκτικός ο Πρίφτης εκεί. Ναι, και η ομάδα του Άρη ήταν σούπερ. Ναι, το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι άμα έγινε 2-2, να μην σου λέω ψέματα. Θυμάμαι ότι είχαν. Απλώς ήταν και τότε ο Παναθηναϊκός που δεν ήξερε τι τους γινόταν, που αλλάζαν τους προπονητές, που ήρθε ο Πεδουλάκης, έφυγε ο Πεδουλάκης. Ναι, ναι, εκείνη η χρονιά ήταν. Α, μπράβο. Εκείνη η χρονιά ήταν. Ξέρεις ποια ήταν η χρονιά αυτή, που ο Γιαννακόπουλος αποφάσισε να παίζουν οι Έλληνες οι μικροί που αγόρασε. Και όποιος δεν έβαζε τους μικρούς, δηλαδή Χαραλαμπόπουλου, Λούτζι, τον Γκόνιαρη και που ήταν τότε, τον έδιωχνε, άμα θυμάσαι. Τον έδιωχνε, ναι. Και ο Άρης που ήταν σούπερ ομάδα. Ναι, έχεις δίκιο, φίλε μου. Δεν θυμάμαι για το 2-2. Ναι, να θύμισε μου τους ξένους λίγο. Ήταν ο Μακνίλ, ο Γουάιτ. Ο Γουάιτ, ο Μακνίλ. Ο Άσος Φύση ήταν. Ο Γουότερς, βέβαια, πολύ καλό πρωτάθλημα. Ο Χάγκινς. Και ο Ψηλός, ρε. Ο Ψηλός, ο Χάγκινς. Ναι, μια χαρά. Τι λες τώρα, 4-4. Ναι, ναι. Πλάκα κάνεις. Πες μου εσύ πότε θυμάσαι ομάδα οποιαδήποτε να έχει κάνει τέτοιο 4-4 στους ξένους. Value for money. Καταρχήν πρέπει για να κάνεις τέτοιες επιλογές πρέπει οι ξένοι. Όπα, δεν ακούω τίποτα. Πού πήγες? Πού πήγε, έπεσε? Έπεσε. Έπεσε. Άξε να καλέσει ο φίλος. Ναι. Πάνω πήγα να πιάσουμε μπασκετική. Όντως εκείνη η τετράδα που πήρε ο Πρίφτης στη δεύτερη χρονιά, εγώ νομίζω πρώτη ήταν, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία. Σημασία δεν έχω ξαναδεί εγώ τόσο 4-4. Να... Φίλε, όλοι αυτοί οι παίχτες. Παίξανε με τα Ευρωλίγκα, δεν παίξανε. Ο ένας πήγε NBA. Μακνίλ. Ή ο Γουάιτ. Το τριάρι του. Ναι. Το τριάρι, ναι. Θα είμαστε παστέρωση από τη γωνία. Και να σου πω κάτι. Ναι. Το Μακνίλ δεν τον δώσαν τώρα 3.000 παραπάνω το μήνα. Είσαι μαζί μας. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Ναι, έπεσε η γραμμή. Ο White πήγε NBA. Ο White πήγε NBA, ο Μακνίλ πήγε Ευρωλίγκα νομίζω. Τριάρο τεσάρι αυτός. Ο Μακνίλ έπαιξε στην Bamberg. Συγγνώμη, ο Μακνίλ δεν χάλασε για 30-40 χιλιάρικα. Αυτό, ναι, δεν ναι, επειδή ο Μακνίλ ήθελε... 5 χιλιάρικα το μήνα παραπάνω, εμείς ας πούμε πηγαίναμε και το ανεβάζαμε ένα 5-5 χιλιάρικα. Στο τέλος πάνω κάτω φτάσαμε στο ποσό που ήθελε περίπου, αλλά δεν έκλεισε η δουλειά. Αυτόν ακριβώς χρειαζόμαστε εμείς τώρα. Αυτός, παιδιά, ήταν πολύ καλός παίκτης ο Μακνίλ. Ναι, καλά παίκτης. Ήταν πολύ καλός παίκτης. Παίκτης υπομονής. Υπομονής, πολύ καλός αμυντικός. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ, θεωρώ εγώ. Γιατί πάνω κάτω... Ο Άρης και ο Πάκο αυτή τη στιγμή... ο Χάγκινς που είχες, από τον Μπένσον, που Μπένσον καλύτερος επιθετικός, αυτός ο Χάγκινς ήταν πιο παίκτης ομάδας, φίλε, πιο ωραίος παίκτης ήταν. Έτσι πιστεύω. Και αυτός πήρε και συμβόλαιο μεγάλο μετά. Ναι. Έφυγε και πήρε και... Ναι, ναι, είχε πάει στη Βενέτσια. Μπράβο, φίλε μου. Ναι. Μα αυτό είναι. Κατάλαβες. Μα και ο Γόντας έπαιξε και ο Λίγκα με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό, ναι, ναι, ναι. Τι το θέμα είναι να πάρεις Αμερικανούς που έχουν παίξει και στην Ελλάδα. Και να ξέρουν πάνω κάτω το προϊόν. Και αυτό είναι μια θεωρία. Ρε, όλα είναι μια θεωρία, αυτό που λέει ο Σταύρος. Δηλαδή πρέπει να είσαι τυχερός. Πρέπει να,
να τους καλοπιάσεις, να τους κάνεις να πιστέψουν ότι κοίταξε, όσο πιο καλά ομαδικά παίζετε, τόσο καλύτερα για του χρόνου θα βρείτε συμβόλαια. Αυτό. Και ο Άρης νύχτη δυνατότητα να τους κρατήσει. Εντάξει, τώρα για τα ντέρμπι, τα μάτς πιστεύω τα παίρνουν οι Έλληνες πιο πολύ. Ναι. Δηλαδή και πέρσι ο Άρης που κέρδισε τον ΠΑΟΚ στα play-off, οι Έλληνες τα πήραν τα παιχνίδια. Βέβαια εμείς τότε δεν είχαμε και ξένους, ένα ξένο είχαμε. Οι οποίοι επίσης βρήκαν συμβόλαιο, εντάξει. Δεν ξέρω, θα πρόσθεσαι στην ΑΕΚ σήμερα που μιλάμε, χάρησε και τα παιχνίδια, λέω εγώ. Ναι, εντάξει. Ναι, και είναι καλός πλήμα. Απλά στη διαφορά της ΑΕΚ, που για να ξαναρθούμε στο ερώτημα αυτό ναι, αυτό. Είναι ότι έχει, δηλαδή ο μόνος που δεν είναι τόσο καλός σαν όνομα και σαν καριέρα είναι ο Μπάρλο. Που ακόμα είναι νεαρός, κατάλαβες, ήταν η πρώτη χρονιά στην Ευρώπη και αυτά. Όλοι οι άλλοι παίχτες που έχει, και ο Χίλ και ο, πώς θα λένε τον άλλον, ο Ελωνού. Ναι, με τα ονόματα έχω ένα θέμα. Είδες, πιάσανε μέγιστη απόδοση και κερδίσαν τον Παναθηναϊκό. Εγώ απλά λέω, Γιάννης, ότι έχει μεγαλύτερο ταβάνι αυτή η ομάδα. Ναι. Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι η ΑΕΚ έχασε μες στο Παλέ, εντάξει, αυτό είναι ένα γεγονός, και πιστεύω ότι και μες στην Πηλαία... Έχασε και στον Κολοσσό, που ναι, κέρδισε τη Βενέτη, την πρωταθλήτρια Ιταλίας, την πρώτη στην Ιταλία. Και δυσκολεύτηκε με τη Ρόζα Ράντομ. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ακόμα καμία ομάδα που μπορεί να τα παίρνει αυτά τα ματς εύκολα. Όχι, δεν είναι αυτό ακόμα. Αυτό θέλω δεν να πω εγώ. Ομάδα. Και γενικά το επίπεδο της Champions League έχει ανέβει, έχει δυσκολέψει και τις ελληνικές ομάδες, αν έχεις παρατηρήσει. Ναι, αυτό ισχύει. Δηλαδή μπορεί καμία από τις τρεις να μην περάσει. Εννοείται. Δηλαδή θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν πολύ λίγες πιθανότητες. Ειδικά όταν χάνουμε με την έδρα μας. Μείον 30 υπολογίζω, να ξέρεις. Όχι, ωραία. Καλά, βάλω το στοίχημα τώρα. Πότε, αύριο. Την Τετάρτη που παίζουμε εμείς. Ναι, είναι ανισόρροπη αυτή η ομάδα, είναι Νεπτούνας. Αυτές δεν δηλαδή, μπορούν να είναι ανισόρροπες. Άμα παίζει κοντρόλ μπάσκετ, θα το κοντρολάρουμε. Άμα το κάνει στο διπλό. Αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στην Ευρώπη πρέπει να κάνει όχι προπόνηση, όχι, να δοκιμάζει σχήματα. Δοκιμαστικό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να πάει να κοιτάξει να είναι κοντά σε. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες. Όχι, γιατί θεωρώ ότι όταν ξεκινάει η χρονιά, αυτό που πρέπει να έχει σε στόχο ΠΑΟΚ και ο Άρης, πέρα από το κύπελο που άμα σου κάτσει, σου κάτσει όπως έκατσε τον Άρη πέρσι, είναι η Ευρώπη. Δηλαδή, στο πρωτάθλημα, τι να βγει τώρα τέταρτος, τι να βγει πέμπτος. Για να πικάρει τον Αριανό ή τον ΠΑΟΚΤΖΙ αντίστοιχα. Το θέμα είναι ότι πρέπει. Έχουν περάσει 5 αγωνιστικές ήδη στην Ευρώπη. Ναι. Δεν έχει κανένας καλό ρεκόρ. Ούτε ο Άρης, ούτε ο ΠΑΟΚ. 1-4. Δύσκολα είσαι. Ναι. Εμείς έχουμε πάμε... 1-4 και 2-3 έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε να πάμε Γκαζαντέπ και Τενερίφη που είναι γλουγλουγλου σίγουρα Νεπτούνας. Εντάξει, του ΠΑΟΚ ο όμιλος είναι πιο δύσκολος. Ναι, πιο δύσκολος. Του ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολος άμα το δούμε. Αυτό είναι και λίγο ταλαιπωρία για τους αθλητές. Δηλαδή τώρα μπαίνουν, ξεκινάνε 3 ώρα το μεσημέρι και θα φτάσουν 3 ώρα τα μεσάνυχτα. Πότε, το πρόγραμμα που έχει ο ΠΑΟΚ τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο που θα πάει στη Λιθουανία και μετά κατευθείαν στο Ρέθυμνο. Και το Ρέθυμνο δεν είναι καμιά κακή ομάδα. Έτσι δεν την πάτησε η ΑΕΚ που έπαιζε και μετά πήγε στον Κολοσσό και δεν φτάνανε, δεν είχαν ενέργεια. Γι' αυτό έχασε η ΑΕΚ από τον Κολοσσό. Δεν έχασε γιατί ήταν. Εσύ ξεφώνησες τον Γιαννάκη γιατί ήταν, γιατί είδα πολλούς να ξεφωνίζουν. Όχι, να σου πω, εντάξει ότι κοιμήθηκε. Γενικότερα κοιμάται σε ένα δεκάλεπτο σε κάθε παιχνίδι. Ξεχνάει μια πεντάδα. Αλλά τώρα το να βρεις το Γιαννάκη τον Παπαθεοδόρου, εντάξει, το θεωρώ άσκοπο και άστοχο. Εντάξει, αυτά τα υλικά έχουν, αυτά κάνουν. Τι να κάνουν δηλαδή. Αυτό που είχε πει ο Γιαννάκης, ότι ομάδες Ευρωλίγκας βάζουν 50 πόντους και σχεδιάγραφησε τον Ολυμπιακό, δεν είναι και λάθος. Δηλαδή τώρα εσύ περιμένεις από το. Να το λέει και αυτό. Ήταν λάθος δήλωση για μένα. Τι δηλαδή, που μια εβδομάδα πριν έχασε 25 και έφαγε 85 πόντους, πόσο, 55-80. Ναι, αυτό που ήθελα να πει είναι ότι εσύ, ας πούμε, δεν μπορείς να περιμένεις από το Χ Τσόχλα και το Χ, ποιον έχουμε εμείς, το Τζαϊρέλη, το Βασιλόπουλο, το Μούρτο τώρα να σου βάλουνε. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός βάζει 50 πόντους με το ζόρι, ρε παιδιά. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Εντάξει, όταν το είπε ο Σάντος με τη μεταφορά ότι εσείς έχετε σαρδένες και νομίζετε ότι έχετε στακούς. Ναι. Πες να τον φάνε. Το ίδιο πράγμα πήγε ο Γιαννάκης ουσιαστικά. Ναι. Εντάξει. Ναι, απλά εντάξει, ο Γιαννάκης είναι άλλο πράγμα για τους Αριανούς. Δηλαδή δεν θα πέσει κανείς τώρα να τον φάει. Το ότι κοιμάται ένας προπονητής δεν είναι πάντα ότι φταίνει οι προπονητές. Με τα δεκάλεπτα αυτό που λες.
Μπορεί η πεντάδα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Το ότι δηλαδή... κοιμάται, ο προπονητής δεν το δέχομαι εγώ. Επειδή έχω παίξει και ξέρω πώς είναι αυτά. Ναι, τον Μπένσον, ας πούμε, γιατί τον ξέχασε προχθές. Όχι ότι άμα τον έβαζε θα κέρδιζε το παιχνίδι ο Άρης. Πιστεύω ότι περίμενε προσωπικά εγώ ότι περίμενε τον Βασιλόπουλο. Άλλη θέση. Πόσο να τον περιμένει, τον περιμένει. Το γιατί μέχρι στιγμής ο Βασιλόπουλος είναι αυτός που κρατάει τον Άρη στα 10 παιχνίδια όλα μαζί που έχει παίξει. Έκανε ναι, ένα αλλά... κακό παιχνίδι με τον Μπάουκ. Καλά, δεν θα τον σταυρώσουμε. Καλά, απλά ήταν κακός, αλλά τον περίμενε γιατί είναι καλός παίκτης. Ξέρεις, πρέπει να περιμένεις. Είναι καλός παίκτης. Ο Βασιλόπουλος είναι καλός παίκτης. Ο Βασιλόπουλος είναι παίκτης ομάδος. Δηλαδή, όταν κέρδισε Άρης Πάοξ στο κύπελο, όλοι λέγανε ποιο, ο Βασιλόπουλος με τον Αθηναίο πήραν το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Παρόλο που ο Αθηναίου δεν είχε βάλει τόσους πόντους. Ναι, δεν έχει σημασία. Κράτησε την ομάδα, κράτησε την μπάλα στα χέρια του. Ο Πάοξ βιαζόταν, έκανε λάθη. Ο Αθηναίο είχε την υπομονή. Ξέρεις, αυτά είναι της εμπειρίας. Αυτά είναι ότι γι' αυτό πληρώνονται αυτοί οι παίκτες. Δεν πληρώνονται για να βάζει κάθε αγώνα 15 πόντους. Με τον, το ξέσπασμα του Άρη προχθές. Ποιος το έκανε? Ο Αθηναίου. Ο Αθηναίου, γιατί σου τρέχει. Εντάξει, αυτά που έβαζε προχθές, εντάξει, δεν. Το άνοιξε. Φίλε, έτσι εντάξει, γίνεται. Αδερφέ, είμαι τέτοιος, έχω παίξει Ολυμπιακό, έχω παίξει εδώ, εκεί, αριστερά, δεξιά, έχω παίξει Ευρώπη. Αυτοί οι παίκτες θα τα κάνουν. Ποιοι θα τα κάνουν? Τα ντράφτ που φέρνουν. Εννοείται αυτό. Και για, να, και για να κλείσω, εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει, επειδή γενικότερα τα βλέπω τα παιχνίδια της Α1, είναι ότι έχει μικρύνει η διαφορά. Αντί αυτό που λέγαμε να μικρύνει η διαφορά ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη με Βάζελο και Ολυμπιακό, έχει μικρύνει η διαφορά του Άρη, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ με τους μικρούς. Ναι, είναι όλοι ίδιοι. Δηλαδή πας έξω και πλέον δεν υπολογίζεις σε νίκη, υπολογίζεις σε ήττα. Είναι ήττα εντός προγράμματος. Ας πούμε, άμα χάσει ο ΠΑΟΚ με το Ρέθυμνο ή ο Άρης από τον Κολοσσό εκτός έδρας, είναι ήταν εντός προγράμματος. Δεν σου φαίνεται δηλαδή τόσο παράξενο για κάποιον που παρακολουθεί. Τώρα για κάποιον που θα μείνει απλά στα ονόματα και θα πει ας πούμε πω πιο Ρέθυμνο. Ξέρεις ότι δεν είναι πολλοί έτσι. Παράγοντες και πολλοί μεγάλοι φίλοι μεγάλοι, ξέρεις αυτοί που είναι γύρω από τις ομάδες, ακόμα αυτό νομίζουν. Και είναι λάθος. Εντάξει, αυτό όμως δεν ισχύει πλέον. Δεν ισχύει, όχι. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Υπάρχει δηλαδή, ιστορία, διαφορά υπάρχει αυτά, αλλά αδερφέ, άμα δεν υπάρχουν χρήματα, άμα δεν υπάρχει σχεδιασμός... Όπου φτωχός και η μοίρα του. Η τεράστια παράδοση της Μπασκόνια και της Μπάμπερκ στο μπάσκετ. Πήγαινε, παίξτες τώρα. Ναι. Να φας την κεφαλιά σου, να ηρεμήσεις. Κατηφόρα. Να δεις είναι Νεπτούνας με τη γνωστή, την ξεκουστή ιστορία. Λες και ιστορία, παίζει μπάλα, η φανέλα παίζει μπάλα. Και αυτό που πιστεύω και ολοκληρώνω με αυτό είναι ότι φέτος ένας από τους δύο ή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης θα μείνει εκτός τετράδας από τον Προμηθέα. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Ποιο γεμάτο ρόλο ο Προμηθέας και για τον Νέα. Ποιο πιθανό είναι αυτό που πήγαινε πες. Παίξει αυτόν τον Έβα στο ψηλό που έχουν αυτοί, πήγαινε παίξει τον να σε δαγκώσει. Ποιο θα σε πάρει στον καινούργιο Ουκρανός. Ας το Λίποβι, ρε. Ας το Λίποβι. Και το Μοσχάρι που είναι από κάτω. Κύριος ο Έβανς. Πήγαινε παίξει τον. Πήγαινε. Τον είδες εκεί το Μοσχάρι, το παρατηρήσεις. Ωραία ομάδα έχουν, ωραία ομάδα. Έχουν το Μιλόσεβιτς, εργαλείο. Και βάζουν είναι... και λεφτά, από ό,τι φαίνεται βάζει λεφτά. Έτσι πως το βλέπω, αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη ομάδα. Ο Προμηθέας. Ναι. Δηλαδή βλέπεις όλοι μεταξύ τους, πριν προλάβει άλλος να κάνει μια χαζομάρα, μια βλακή, ξέρεις ένα λάθος, έχουν φύγει οι άλλοι τέσσερις και του λένε δεν πειράζει, πάμε στην άμυνα, πάμε να το καθαρί. Αυτό ομαδικό, ξέρεις, γιατί βλέπουν ότι είναι καλοί. Και τους αρέσει αυτό. Αυτό ακριβώς. Δουλεύει το πλάνο. Ο παίκτης όταν πιστεύει στο πλάνο είναι ευτυχισμένος. Αυτό έχω μάθει εγώ. Φίλε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ωραία, πολύ. Παιδιά, να ανοίγετε πιο συχνά γράμμες. Να είσαι καλά. Πρέπει να τα λέω όλα, φίλε μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια να έχεις. Είδες, φίλε. Ο μπασκετικός φίλος του Άρη. Βγήκε να αναλύσει. Πόσο του λείπει να πούμε αυτή η κουβέντα η μπασκετική. Εδώ είμαστε να βοηθάμε. Να εξηγούμε. Εγώ δεν είμαι κανένας ειδικός στο μπάσκετ, δεν τα εξηγούμε τώρα. Ρε φίλε, δεν μιλάμε. Εγώ ούτε δεν θέλω να το παίξω ειδικός. Εγώ μιλάω αθλητικά. Δηλαδή αυτό είναι ακριβώς αυτό. Καταλαβαίνεις από τον άλλον από τα μούτρα. Είτε παίζει ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε αυτό. Ή είσαι έτοιμος να παίξεις, ή δεν είσαι έτοιμος να παίξεις. Τώρα τα χιλιόμετρα και τα τρεξίματα και αυτά. Να το, αυτό είναι κρίση. Η Boca Juniors, μετά το φιλικό με τον Άρη μας, απέρισε πανέμορφες cheerleaders. Τι κάνουν τα κορίτσια. Απέρισε τις cheerleaders, κοίτα εδώ τι απέρισε. Πώς σου πάει ψυχή, κύριε Γιαννούλη, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Να σου πω,
Τετάρτη που παίζει το φιλανθρωπικό να κάνουμε και ένα Παρασκευή για τις κοπέλες. Κοίτα εδώ τώρα. Γιατί όμως, ποιος ήταν ο λόγος. Ποια διαλέγεις. Ποιος ήταν ο λόγος. Ένα, δύο. Εδώ είσαι φίλε. Πες μέσα, δες γιατί τις απέλησε. Δεν είναι, τη φωτογραφία κοιτάς πρώτα σε αυτά τα θέματα. Θέλουμε να σταματήσουμε την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος. Άντε ψόφαρε, άντε, άντε ζώα, άντε ξενέρωτη, άντε, άντε βόδια. Μας έχετε σπάσει τα νεύρα με τις βλακίες σας. Είναι δυνατόν. Άντε βόδια, πες τα ρε Γιάννη, εγώ τα λέω όλα. Είναι να πω μωρέ. Ο αδερφός ο 203 που κυνηγάει την ΚΑΕΠΑΟΚ στο θάνατο. Με επιχειρήματα ναι. Πάντα βέβαια. Πες δεν, το. Δεν είναι. Σου λέει να πεις για αυτούς τους δύο. Ποιος είναι αυτός. Αυτός εδώ είναι G-League παίζει. Διάρκεια είναι. 24 χρόνια 93 και αυτός. 29 ετών. Αυτή είναι η δουλειά, φίλε μου, τον προπονητή, του προπονητή, του τεχνικού διευθυντή. Τεχνικού διευθυντή είναι η δουλειά του προπονητή. Ναι, του τεχνικού διευθυντή. Ανάλυση. Πες τον Νίκο και αυτούς εδώ τους είδες. Εγώ τι να δω. Δεν είναι η δουλειά μου να τους δω. Θα τους δω μες στο γήπεδο. Κοίταξε, δεν νομίζω να κάνουν. Όχι λάθος, πώς να το πούμε αυτό δηλαδή. Να κάτσει. Αυτό θέλουμε. Γιαννούλη ήρθε η ώρα, φίλε. Είναι πρώτον τώρα με την απόλυση, με το που έφυγε ο Ντίλαρντ. Πιστεύω πρέπει όλοι οι μάνατζερ του κόσμου να έχουν στείλει από 5 παίχτες. Πρέπει να τους βγουν τα μάτια τώρα από τα DVD και από τα. Τέτοιο ραντεβού αυτό έχω. Πρέπει να κάνεις. Αυτή η εταιρεία αυτό που έχω ραντεβού την Πέμπτη. Ναι. Την Τετάρτη που είναι. Την Τετάρτη μάλλον. Ναι. Την Τετάρτη. Η εταιρεία που έχω ραντεβού είναι αυτή που έκοψε το CD. Σου λέει πάρ το πρόγραμμα. Ποιον θες. Γιαννούλη. Κάτσε να δούμε πού έπαιζε αυτό το μουσχάρι. Δυναμό Κιέβου 2012-13. Άσο μη βάλεις το Γιαννούλη γιατί θες και ένα εκατομμύριο από δίπλα σου. Τον πληρώσεις. Εσύ, άλλο λέω, θέλω να κάνω scouting. Α, θα σου δώσω τα παλιά τα δικά μου τα scouting και πέσω αυτή την εταιρεία να μου βγάλει ένα νούμερο. Μπας και πάρω μεταγραφή του χρόνου. 17 έβαλα μόνο χθες. 17, αλλά δεν έβαλα. Κάθε θα βάλεις 8 και να έχεις κερδίσει. Εγώ, 0. Να μην έπαιζα δευτερόλεπτο. Έσκασες, ε. Έσκασα γιατί μετά έχει 3 ώρες λεωφορείο και άμα έχει γλουγλού δεν περνάνε τα χιλιόμετρα με τίποτε. Και τώρα καταλαβαίνεις τον οπαδό όταν πηγαίνεις διόλου τον κόλο. Πάντα εγώ μετά τους έλεγα καρίνο, τσουκουτσουκου. Πήλα για αυτούς παίζεις. Για αυτούς παίζεις γιατί ξέρεις το τι τραβάνε αυτοί για σένα. Φύγαμε. Ραντεβού την Παρασκευή. Ντουέτο The End. Ακολουθεί μαγκαζίνο με τον Θανάση Κυλώνη και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Όλα όσα συνέβησαν σήμερα στην Αθλητική Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Γιάννη μου, άλλη μια φορά αποχωρά το στούντιο μαζί σου γεμάτος γνώση και εμπειρίες. Και εμπειρίες. Τι, δεν μας είπε σήμερα καμία εμπειρία δικιά σου, ρε. Μας είπε, Μπίλη. Καμιά δικιά του εμπειρία μας. Κάναμε πασχετική ανάλυση. Δεν είχαμε ξανακάνει τόσο μεγάλη πασχετική ανάλυση. Μου πούσες τώρα στο βιντεάκι να σε ρωτήσω να σου κάνω συνέντευξη. Και το πήγα εκεί. Εσύ μου το ζήτησες. Δεν είπες να σου πω εμπειρίες. Όχι, πάντα πετάγεσαι και λες κάτσα. Α, τι έπαθα εγώ τώρα. Ήταν μια. Α, είπες ρε μία. Που σε έκοψε πάλι που δεν σε έβαλε ο προπονητής και του πέταξε η φανέλα. Την πέρασα μου λοχτά και δεν την πήρες χαμπάρι. Συγγνώμη, έχει τσακωθεί με προπονητή. Όλη την ώρα. Δηλαδή αν ήμουν 10 χρόνια μεγαλύτερος, πάνω από δίμηνο καλό παιδό με φωνάζανε, έτσι με φωνάζανε. Καλό στο Γιαννάκη το καλό παιδό. Ποτέ δεν τσακώθηκα με προπονητή μου. Τι δεν είχατε τσακώθηκα με προπονητή, να σου θυμίσεις τίκο της Ουκρανίας, σε μένα τα λες. Πες σε κανέναν άλλον. Σε κανέναν άλλον πες τα Γιαννούλη. Σου λέω εγώ αν έπαιζε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2 μήνες που θα ήταν ο προπονητής στην ομάδα. Άμα δεν σέβαζε. Άμα σέβαζε. 30 χρόνια. Ξέρεις τι, πώς μετά τι λένε για αυτούς. Α, δεν τους ξέρεις αυτούς. Διαλέγει για πιφτεκάδες τι. Όχι, πες μου ένα όνομα που έχουμε προπονητή. Ξέρω εγώ, Ουζουνίδης. Ο Τσάτος του Ουζουνίδη θα ήσουν. Άντε φιλιά. Ή το άλλο, Coca-Cola. Πάει με όλα ρε φίλε.